καλώς ήρθατε! Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε! Για το τσεκαρό καταπληκτικό με τους χοροχοπίπινο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια! Αθλητήριοι και αθλητήριες, κάντου δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό. Λέμε, πάμε να τα κάνουμε ώρα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρύπα στα αναχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω από τις μελαγχολίες και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικά ζουμουσάδα. Ελάτε πουλάκια μου, ελάτε, ελάτε, ελάτε. Δευτερίλα στην ατμόσφαιρα, δευτερίλα στην ατμόσφαιρα, ξεκάθαρα. Πάμε για το επόμενο δίωρο να πούμε τα δικά μας. Να ανοίξουμε γραμμούλες, να συζητήσουμε, να κάνουμε μουχαμπέτι, να κάνουμε σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Να βροντοφωνάξουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν μας πέφτει με τίποτα το πάθος, η τρέλα, η ενέργεια, το κέφι, η πίστη, η αισιοδοξία και ό,τι άλλο σκέφτεστε. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε, βεβαίως, γιατί όχι, όλα αυτά μαζί. Αυτά που λέτε. Φωνάζουμε όλη τη βδομάδα διπλό στο Βόλο. Προσοχή, το νου σας, αυτά, έτσι, αλλιώς. Μερικοί δυσαρεστούνται, αμάλλοι, τόσο πια. Και τι είναι ο Βόλος? Ο Βόλος που δεν λένε ότι είναι δική μας ομάδα ο Βόλος, έτσι δεν λένε? Ότι με τον Βόλο, αντάξει, περίπατο είναι τον Βόλο, σιγάρε. Ο Μπέος είναι δικό σας. Πάλι από δικό μας την πατάμε, έτσι. Αλλά εξαφανίζονται όλοι αυτοί που βγαίνουν από λαγούμια πριν τα μάτς και λένε λογάκια, μετά είναι άφαντοι. Γιατί μετά να πεις ότι είμαι αερόμπα, ξεφτυλίστηκα που έλεγα ότι θα περάσεις αέρα, yes. Αλλά πού, όχι, μέχρι την επόμενη φορά που πάλι θα βγουν να πούν. Και πόσες φορές, και πόσες φορές άλλες δεν έχουν εκτεθεί. Ο δικός μας Βόλος. Καταλάβατε, τους βλέπατε πως πέφταν πάνω στην μπάλα, σαν να κρινόταν η ζωή τους στα μαργαρίσματα. Και καλώς έκαναν οι άνθρωποι, εντάξει. Δεν έχουμε εμείς, δεν περιμένουμε, ούτε θέλουμε, ούτε ποτέ είχαμε τέτοια ζητήματα. Η γκέλα έγινε, όμως δεν υπάρχει πραγματικά τίποτα άλλο στο μυαλό μου από την Τετάρτη. Δηλαδή, μπορώ να αναλωθώ σε μία πρόταση και από σήμερα να ασχολούμαστε με την Τετάρτη και όχι με το μάτς του Βόλου. Μία πρόταση θα πω μόνο. Δεν μου άρεσε καθόλου η γκέλα, εννοείται. Θεωρώ ότι ναι μεν έπρεπε να γίνει rotation, αλλά όχι τόσο εκτεταμένο, με παίκτες που δεν είχαν παίξει ποτέ μεταξύ τους. Ότι και αυτοί που έπαιξαν κανονικά θα έπρεπε να πάρουν το μάτς, στον ΠΑΟΚ είναι, θα μου πεις, δεν είχα παίξει ποτέ μαζί, οκ. Okay. Αλλά αυτό έγινε, δεν άρεσε, ούτε σηκώνουμε χάλι να βάλουμε από κάτω τα σκουπίδια. Σε καμία περίπτωση και το ξέρετε. Όμως δεν μπορώ να αναλωθώ, δεν μπορώ να ξοδέψω ούτε μία σπιθαμή, δεν μπορώ ούτε μία τόση δά. Ας το πούμε έτσι, ποσοστία μονάδα από κουράγιο, από ενέργεια, από δύναμη, από οτιδήποτε για το μάτς που έφυγε. Ενώ μπροστά είναι το μάτς της πεντηκονταετίας. Και λυπάμαι άμα κάποιος δεν το καταλαβαίνει. Ούτε φυσικά σημαίνει ότι για να παίξουμε στο Champions League τώρα για να μπούμε ομίλους θα δίνουμε μάχη για την 6η και την 7η θέση. Ή του χρόνου θα πάμε να παίξουμε στο conference. Απλά, εδώ θα το πω τώρα, δεν είναι της παρούσης. Θεωρώ ότι είναι λάθος τώρα να ασχοληθούμε με το μάτς του Βόλου. Χωρίς, τα ξαναλέω, να σημαίνει ότι εντάξει δεν έγινε και κάτι. Έγινε, βεβαίως, είναι άλλοι δύο πεταμένοι βαθμοί. Όμως, βάζω τελεία. Μου επιτρέπετε? Εγώ δεν θα σας πω τι θα πείτε στις γραμμές. Εννοείται. Απλά, πώς το αντιλαμβάνομαι εγώ, ρε παιδί μου. Ότι τη στιγμή που μπροστά είναι το νυν υπερπάντων ο αγών, ο αγώνας της ευρωπαϊκής μου ιστορίας, ο πιο κρίσιμος όλων των εποχών, γιατί δεν έχω περπατήσει ποτέ σε αυτό το μονοπάτι των ομίλων. Λοιπόν, δεν γίνεται εγώ να κάθομαι και να λέω στο Βόλο γιατί μπήκε ο ένας, γιατί μπήκε ο άλλος και γιατί χάσαμε τους βαθμούς. Βεβαίως, δεν άρεσε, όμως τώρα, από σήμερα, λέω εγώ, ρε παιδί μου, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
ό,τι δυνάμεις έχει, ό,τι ενέργεια θετική, ό,τι αύρο, ό,τι αισιοδοξία, ό,τι πίστη, ό,τι φλόγα έχει ο καθένας μας. Αν πούμε ότι είμαστε μια τεράστια οικογένεια, ένας τεράστιος οργανισμός, όλοι μας που ζούμε και αναπνέουμε, για τα 4 γράμματα, για το δικέφαλο με τα μαζεμένα φτερά, για τον Πανθεσσαλονίκη Αθλητικό Μέρο Κωνσταντινούπολιτών. Αν πούμε ο καθένας, είτε έχω μικρόφωνο, είτε είσαι έξω ένας οπαδός, είτε είσαι ένας τριβανίσιος μεγάλος, είτε ένας πιτσιρικάς, είτε είσαι αυτός που κουρεύει το χόρτο, είτε είσαι ο μασέρ, είτε είσαι, ξέρω εγώ, αυτός που έχει την καντίνα απ' έξω. Όποιος βρίσκεται δίπλα στο σύλλογο, όποιος αγαπάει αυτήν την ομάδα, και είτε είναι εδώ από κάτω, στη Λέοντο Σοφού και Φράγκον γωνία, είτε είναι στην άλλη άκρη του κόσμου, στο Βόρειο Πόλο, στα Ιμαλάια, στο Σουδάν, στον Καναδά, οπουδήποτε, παρεμπιπτόντως, ετοιμαστείτε για την Τετάρτη βράδυ. Από τώρα θα σας το λέω και θα το λέω συνέχεια. Τετάρτη βράδυ θα έχουμε pre-game 2 ώρες πριν το παιχνίδι, και όσοι δεν έχετε μπει στην ραδιοφωνική μας βόλτα, στην μεγάλη, στην παγκόσμια βόλτα που κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια, όσοι λοιπόν δεν έχετε μπει, στείλτε μου στο inbox, στον αθλητήριο τηλέφωνο, για να μπορέσουμε εμείς να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας βάλουμε στη μεγάλη μας παρέα και να νιώσετε κι εσείς ότι είστε σε μια, ας πούμε, να την πούμε έτσι, κερκίδα νοερή, ένα πέταλο από την Τούμπα, όπου και να είστε στην άλλη άκρη της γης. Γιατί βγάλαμε και Μοζαμβίκες και Cape Town και Μόντρεαλ και Μελβούρνες και Σίδνεϊ και Ισλανδίες και Κάρντιφ και τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα, και θα το ξανακάνουμε. Με μεγάλη μας χαρά. Τώρα αυτό που μου γράψαν προχθές, Κωστή, μας πήραν από άλλο σταθμό για να βγούμε. Παιδιά, okay, δεν έχουμε αποκλειστικότητα σε αυτό. Το κάναμε πρώτοι. Τώρα άμα θέλει κι άλλος και προσπαθεί να το κάνει, με γεια του, με χαρά του. Δεν ανακαλύψαμε κανένα φάρμακο. Απλά εμείς είπαμε, λέω, θέλουμε να βγούμε σε σένα. Αυτό είναι δικό σας θέμα. Δεν υπάρχει κανένα απαγορευτικό. Θέλετε να μιλήσετε, εγώ δεν έχω καμιά τέτοια απέτηση. Το προσπερνάω, γελάω λίγο, έτσι κάτω από τα μουστάκια μου που δεν έχω, και το προσπερνάω και πάω παρακάτω. Να πούμε ότι σήμερα κληρώνουμε ένα καταπληκτικό φούρνο μικροκυμάτων Whirlpool από το μεγάλο μας χορηγό, από την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης, που είναι δεκαετία μαζί μας και έχει δώσει την Άρτα και τα Γιάννενα σε δώρα. Έχει δώσει τον Τίγρη και τον Εφράτη. Έχει κάνει τα δώρα της δεκαετίας έχει δώσει. Τηλεοράσεις, κλιματιστικά, κινητά, κουζίνες, πλυντήρια, ξανά τάμπλετ, ξανά κινητά. Χαμός, φουρνά. Σήμερα δίνουμε έναν υπέροχο φουρνό μικροκυμάτων Whirlpool. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54222, 62 λεπτουδάκια μόνο. Με 62 λεπτουδάκια μπορείτε να πάρετε ένα δώρο που κάνει κοντά στα 100 ευρώ. Πολύ χαίρομαι που μπορούμε και δίνουμε τέτοια δώρα. Από την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης, ειδικά αυτό το διάστημα, όπως είπα, Whirlpool. Ειδικά αυτό το διάστημα. Όπου καταλαβαίνετε, όταν μιλάμε για Whirlpool, ένα όνομα τεράστιο, ειδικά σε ό,τι αφορά τα πλυντήρια, που είναι πραγματικά τελευταία λέξη της τεχνολογίας, αυτή η γενιά πλυντήριων. Με έκτη αίσθηση ανοιχνεύει αυτόματα την ποιότητα των υφασμάτων και επιλέγει το κατάλληλο πρόγραμμα πλύσης. Τι να λέμε τώρα. Και με το σύστημα Fresh Care διατηρεί τη φρεσκάδα των ρούχων. Μιλάμε, έχουν ξεφύγει άνθρωποι, έτσι. Εμείς ξέραμε ένα πλυντήριο, ανοίγουμε, τα βάζαμε μέσα. Όσοι δεν είχαν τηλεόραση, βλέπανε τα ρούχα να γυρίζουν. Πολύ καλύτερα, πιστεύω, από πολλά σημερινά προγράμματα, τα ρούχα που έβαζε η γιαγιά για πλύσιμο. Αυτό έχω να πω. Σε σχέση με διάφορα σκουπίδια που μας σερβίρουν σε prime time ζώνες και είναι ώρες και που τα παιδιά μας μπορεί να δουν αυτά τα έσχη,
από πλευράς ποιότητας. Καλύτερα να καθίσω και να δω τα ρούχα να γυρίζουν στο πλυντήριο. Κλείνω παρένθεση, προχωράω και λέω ότι στο Αιγαίον έχουμε εκπληκτικά πράγματα στο πιάτο σας. Πεντανόστιμα, εκλεκτά. Δεν χρειάζεται δε να γεμίσετε με μυρωδιές στο σπίτι σας. Σας τα ετοιμάζουν με μια ελάχιστη επιβάρηση. Τα παίρνετε ψημένα, τηγανισμένα, τα παίρνετε στη σχάρα, όπως θέλετε, όπως τα θέλετε. Μαγειρεμένα έτοιμα. Και στο δικητήριο 214.000 με χώρο εστιατορίου υπέροχο και στο ωρεόκαστρο 695666. 2 η ώρα βγαίνουν από τη θάλασσα, 3 τα ξημερώματα, στην ιχθυόσκαλα, τα παίρνει το φορτηγό, τα φέρνει ζωντανά. Μιλάνε ακόμα μεταξύ τους τα ψάρια. Δεν αφήνουν τίποτα το οποίο δεν είναι ολόφρεσκο στα μαγαζιά τους στο Αιγαίον. Και είμαι και για αυτούς περήφανος που είναι τόσα χρόνια δίπλα. Και όποιος πήγε ενθουσιάστηκε. Θα δώσουμε πάλι και 50 ευρώ τραπέζι για εκεί. Όσο για ψωμί, υπέροχο, για γλυκά, για καταπληκτικά παγωτά. Τα παγωτά του είναι, δεν υπάρχει παιδιά, για γεύσεις που αλλού δεν τις βρείτε. Κάτι Λίλα Πάουζε, κάτι Velvet Bosco, κάτι American Cookies, κάτι Παύλοβα, κάτι Νοαζέτα. Γεύσεις, εντάξει, εννοείται ότι όπως όλοι, σοκολάτα, βανίλια, εντάξει, αυτά παιδιά τα ξέρετε. Φράουλα, να μιλάμε τώρα ότι έχουν πάει σε άλλο επίπεδο στο Νικολαίδη. 237 και 163 τα δύο μαγαζιά στην Καραολή και Δημητρίου. Και βέβαια, τσαντεκίδης, αυτοκινητάρες πάνε, μπαίνουν, κλαίνε πάνω στα φτερά, χαϊδεύουν τις ζάντες, φυλάνε τα τιμόνια, κορνάρουν μόνοι τους, μπαίνουν, αγγίζουν τα καθίσματα. Εκεί λοιπόν θα βρείτε το επόμενο αυτοκίνητό σας. Εγώ κάθε φορά που πηγαίνω στο Χάρη, του λέω: Χάρη, μήπως μας κοροϊδεύεις, αυτά τα αυτοκίνητα είναι μεταγυρισμένα. Ναι, Κωστή, μεταγυρισμένα. Αφού μυρίζει καινουργίλα, όλο το θέμα μυρίζει καινουργίλα. Δεν βάζει μέσα σκάρτο πράγμα στο στόλο του. Τσαντεκίδης απέναντι από τα τζάμπο, ανεβαίνοντας για το ρόκαστρο. Και μπαίνοντας λέτε: Ο Τσάτς λέει το και το και το. Αυτά. Ποτέ άλλοτε δεν αφήσουμε πίσω μας. Τόσο γρήγορα ένα αποτέλεσμα όσο τώρα. Εγώ το Σάββατο, μισή ώρα μετά το μάτς, είχα ξεπεράσει την νέα κριάδα και είπα: Στάκη, δεν σε παίρνει, προχώρα. Δεν σε παίρνει ρε παιδί μου, τελείωσε. Εντάξει, δυσαρεστήθηκες, τσαντίστηκες, αυτά, ναι, πάλι, οκ, okay, αλλά προχώρα. Τέλος. Μην αναλώνεσαι. Το μάτς λοιπόν, την Τετάρτη, ο αγώνας αυτός με την Κράσνονταρ, που παρεπιπτόντως ο προπονητής της, όχι τι πάω να βγάλω λάδι τον Φερέρα, έχει ευθύνη για το μάτς του Σαββάτου, έτσι το καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να λέμε, για το τόσο εκτενές ρόστερ, όμως την ίδια ώρα σκέφτομαι ότι ο προπονητής της Κράσνονταρ έβαλε τους βασικούς και τώρα είναι μείον 4 οι παίχτες του. Δεν ξέρουν αν θα παίξει ο Βάντερσον, δεν ξέρουν αν θα παίξει ο Μπέρκ και κανένα δυο ακόμα. Έχουν θέμα. Θα μου πεις, στο βωμό των ομίλων θυσιάζεις βαθμούς. Όχι ρε παιδιά, δεν λέμε ότι από την αρχή αυτό ζητάμε. Χάσε βαθμούς για να μπούμε στους ομίλους. Αλλά αν την Τετάρτη το βράδυ είμαι στους ομίλους, αν την Τετάρτη το βράδυ είμαι έτοιμος να ακούσω αυτό, ναι ρε παιδιά, θα πω εντάξει, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Μπορεί στον δρόμο για εκεί να υπάρξουν και μια-δυο απώλειες. Τέλος όμως, δεν μπορεί να πάει έτσι όλη χρονιά, το καταλαβαίνετε. Αλλιώς, μας βγει ξινό. Αφήνω λίγο εδώ, έτσι. Δεν είναι για χόρταση, έχω πει, όταν θα μπούμε, όχι αν, δεν χρησιμοποιώ υποθετική πρόταση, χρονική, όταν, αφότου, αφού μπούμε, όχι σε περίπτωση ή αν μπούμε, αφότου μπούμε, θα το βάζουμε κάθε μέρα. Θα το κάνω σήμα αρχής. Αν μας πάρει χαμπάρι UEFA,
Τελειώσαμε. Αντίο ζωή, Ελένη Χατζιαργύρη, Μάρθα Βούρτσι, Μπεάτα Σιμακοπούλου στο ρόλο του μικρού λούστρου και εδώ κρατήστε την αναπνοή σας. Ο Ρόμπερτ Ντενίρο! Έλα ρε Ρόμπερτ! Έλα ρε Ρόμπερτ! Έλα ρε Σταυράκι Παζαρέτζι κι εσύ! Απογείωσέ μας! Δεν έχουμε πλέον μεσημέρι εκπομπές. Όλη μας την ενέργεια θα τη διοχετεύουμε σε αυτό το δίωρο. Τελειώσαμε την Παρασκευή, μετά από ένα χρόνο, μεσημέρια. Και βέβαια, όπως είπα, την Τετάρτη θα είμαστε παρεούλα. Και εγώ πιστεύω και άλλες Τρίτες και Τετάρτες. Ας, οι Πέμπτες είναι εδώ και καιρό καβατζωμένες. Τις έχουμε τις Πέμπτες. Εντάξει, είπαμε. Περιμένουμε. Να δούμε. Τώρα, όταν προετοιμάζεσαι λοιπόν για τέτοια παιχνίδια, το να σου αποσπάτε η όποια προσοχή είναι λάθος για μένα. Δηλαδή, για το οτιδήποτε. Παράδειγμα, εγώ ας πούμε, δεν θέλω να ασχοληθώ επίσης πάνω από 30 δευτερόλεπτα με τον Λουτσέσκο, που μίλησε χθες στο Open. Μεγάλη συνέντευξη, είπε πολλά και διάφορα, μέσα σε όλα είπε την αλήθεια βέβαια, ότι η Αθήνα προσπάθησε να καταστρέψει τον ΠΑΟΚ εκείνη τη χρονιά της κλοπής. Είναι αυτό που προσπάθησε και πέρσι να κάνει η Αθήνα με τη σκευωρία, με τη λάσπη, με το παραμυθάκι περί συνιδιοκτησίας, για να πάρει τελικά το στημένο πρωτάθλημα όπως οι ίδιοι το χαρακτήριζαν. Δεν βάζουμε δικά μας λόγια στο στόμα μας, δικά τους χρησιμοποιούμε. Στημένο το ανέβαζαν, στημένο το κατέβαζαν μετά από μάτς το Βόλο, που τελικά όταν μπήκε η γραμμή διαπίστωσαν ότι είχε δίκιο ο Βόλος και είχε άδικο ο Ολυμπιακός που φώναζε. Αλλά θα μου πεις, πού βρέθηκε η τσίπα? Πουθενά. Την έχασε κάποιος να τη βρουν αυτοί? Ούτε καν, δεν υπάρχει. Η δουλειά να γίνεται. Ο Λουτσέσκο λοιπόν είπε αυτά που ήθελε να πει. Μίλησε και για έναν παίχτη που έχει μείνει ελεύθερος και τον θέλει και μπορεί να παίξει σε πολλές θέσεις και έχει εμπειρία, νιάου νιάου, για το Βιερίνια μιλάει φυσικά. Αλλά δεν νομίζω ότι θέλω επίσης σήμερα, λίγα 24 ώρα πριν το παιχνίδι, να καθίσω και να αναλύσω τις δηλώσεις του ανθρώπου που έφυγε λίγες ώρες πριν η ομάδα αναχωρήσει για την προετοιμασία, και εγώ ούτε μία στιγμή, όσο και να φωνάζουν ακροατές, φίλοι του, οπαδοί του, ξέρω εγώ κτλ., δεν έπαψε ούτε μία στιγμή να αλλάζω, δεν αλλάζω την άποψή μου, δεν έπαψε ούτε μία στιγμή να λέω ότι είναι προδοσία και τρύπημα αυτό που μου έκανε ο Λουτσέσκου, που πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα γυρίσει στον ΠΑΟΚ. Προσέξτε, ο πιο πετυχημένος, ο πιο μάγκας προπονητής στα αποτελέσματα, στους τίτλους που είχα ποτέ. Δεν αλλάζουμε τίποτα από αυτό. Δεν λέμε έτσι ότι εντάξει τι έκανε, όχι. Μάγκας πρώτος. Και στα λόγια επικοινωνιακά, γιατί είχε βγει μπροστά και αυτός έλεγε 70 points, they stole us και they stole us. Έτσι. Αλλά και μέσα στον αγωνιστικό χώρο, που ήταν άριστος διαχειριστής προσωπικότητων, άριστος ισορροπιστής, το balance, το huge quality κτλ. Ναι, όλα αυτά δεν αντιλέγουμε, ούτε παίρνουμε τίποτα πίσω από τα δύο double και τα κύπελα. Τα δύο κύπελα. Γιατί το άλλο ήταν με Βλάνταν Ίβιτς. Έτσι, κάνω λάθος. Καλά τα θυμάμαι. Όμως όταν με έχεις αφήσει, γιατί θεωρώ ότι πολλά από τα αγωνιστικά δεινά της περσινής ομάδας οφείλονται στο ότι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στο αγωνιστικό τμήμα, που είναι ο προπονητής, ο άνθρωπος που το έχει δημιουργήσει όλο αυτό, γιατί είναι δικό του δημιούργημα ήταν αυτή η ομάδα, σε παρατάει, σύξυλο, σε αφήνει και φεύγει. Και ρωτάω, αν ο Μαρινάκης ή ο Αλαφούζος ή ο Μελισανίδης ήθελαν να μας κάνουν κακό, ας πούμε, πέρσι, μετά από το αίτητο πρωτάθλημα, μετά από μια ξέφρενη χρονιά, μετά από ένα φοβερό double, και έπρεπε να πάρουν έναν άνθρωπο, εκτός από τον Ιβάν που δεν μπορούν, αν μπορούσαν να βγάλουν από την αλυσίδα, αν μπορούσαν να βγάλουν από το γρανάζι, από τη μηχανή, μπορούσαν να βγάλουν ένα γρανάζι. Ποιο γρανάζι θα ήταν αυτό? Αυτό ένα μηδέν θα μου πείτε.
Ποιο γρανάζι θα ήταν αυτό το οποίο θα δημιουργούσε τη μεγαλύτερη ανομαλία, τη μεγαλύτερη αναστάτωση, θα βραχικύκλωνε στον έσκατο βαθμό την καλοκουρδισμένη μηχανή, ο προπονητής. Άρα φίλε, βεβαίως, φίλε Λουτσέσκου, προσπάθησαν να καταστρέψουν τον ΠΑΟΚ από την Αθήνα, ναι, αλλά και εσύ με αυτή τη φυγή σου έβαλες μια τεράστια μουτζούρα σε αυτό που πιστεύαμε για σένα και σε αυτό που λέγαμε και σε αυτό που νιώθαμε και αισθανόμασταν. Ένα προπονητή που τον είχε όχι απλά στηρίξει η οικογένεια όταν ήρθε, που τον βρίζαμε όλοι για τα λογάκια που είχε πει, για τη συμπεριφορά του εδώ μέσα, για κάτι κληρονομίες, αυτά, τον βρίζαμε όλοι και είπε αυτός είναι ο προπονητής. Πώς ανταπέδωσε αυτή τη στήριξη από την οικογένεια που τον άφησε να δουλέψει, που τον πρίκησε με παίκτες, που τον είχε στα πούπουλα, που πήγε να του κάνει ένα νεός και αυτά, τους πούλησε τελευταία στιγμή. Μπορεί να είχαν διαφωνία για χίλιους λόγους, εγώ σας λέω. Για τον κάθε Σάκοβ, για τον κάθε Κάνιας, που ήταν ξεχασμένοι. Τελεία και σε αυτό το θέμα. Πάμε, τα περνάω έναν, δεν θέλω να νομίζω ότι προσπαθώ να αποφύγω το οτιδήποτε. Όλο το μυαλό, όλη η ενέργεια στο μάτς Τετάρτης. Είσαι ποδοσφαιριστής τώρα. Έκανες την κέλα, βεβαίως, στο Βόλο, την αφήνεις πίσω σου, έτσι πρέπει, γρήγορα, και μπαίνεις στη διαδικασία αυτές οι μέρες και σωματικά, κυρίως όμως πιστεύω, παιδιά, πνευματικά, ψυχικά και ψυχολογικά, να ετοιμαστείς για ένα τέτοιο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, εσύ που φοράς τη φανέλα, τι σημαίνει για το σύλλογο. Τι σημαίνει για την ιστορία του. Τι σημαίνει για τους οπαδούς. Για τον κόσμο που τόσο έχει ταλαιπωρηθεί. Τι σημαίνει για τον πρόεδρο. Τι σημαίνει για τα ταμεία της ομάδας. Τι σημαίνει για το πρεστίζ της ομάδας. Τι σημαίνει για αυτούς που φύγανε και δεν πρόλαβαν να το ζήσουν. Ή για αυτούς που γέρασαν και δεν το είδαν. Τι σημαίνει όμως κυρίως για σένα τον ίδιο, που η μοίρα σε έχει φέρει τώρα σε αυτή τη γωνιά του κόσμου, να φοράς αυτή τη φανέλα με αυτό το έμβλημα που αντιπροσωπεύει, που εκπροσωπεί, που μετουσιώνει τόσες αρχές και τόσες αξίες από το ξεκίνημα από τις αλυσμόνητες πατρίδες και τον ξεριζωμό μέχρι και σήμερα 2020, γράφει το ημερολόγιο. Άρα λοιπόν ετοιμάζεσαι. Ετοιμάζεσαι όχι μισή ώρα πριν το παιχνίδι, ούτε εκείνο το ίδιο πρωινό. Αυτές τις μέρες δεν υπάρχει τίποτα άλλο μέσα στο μυαλό. Και το δικό μας το μυαλό και στη δική μας την ψυχή, που η φλόγα καίει από το βράδυ της προηγούμενης εβδομάδας, από την τρίτη βράδυ που κάναμε μια συγκλονιστική εμφάνιση και το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που θέλαμε, όμως όλοι μας το πιστεύουμε τόσο βαθιά μέσα μας, προσπερνώντας γρήγορα αυτά που έγιναν στο Βόλο. Αν μια άλλη ομάδα, εννοείται, όταν λέμε μια άλλη ομάδα, όχι σχήμα λόγου, άλλη ομάδα, εδώ ήταν μείον 7 βασική, μια άλλη ομάδα όχι μόνο όσον αφορά στα πρόσωπα, αλλά στην νοοτροπία, στο πάθος, στην τρέλα που πρέπει να βγάλει, στην οριμότητα, στην υπομονή, στην ψυχραιμία, στο πόσο μυαλωμένα θα παίξει, στο πόσο συγκεντρωμένα θα παίξει η ομάδα, όλα αυτά θα μας οδηγήσουν το βράδυ της Τετάρτης στους ομίλους του Champions League. Δεν είμαι ούτε προπονητής, παίκτης έχω υπάρξει σε πολύ αστεία επίπεδα. Αυτό να πω ότι και εγώ έπαιξα μπάλα, έπαιξα στον FC Κόρμπαχ. Στην Κομόπολη που ήμουνα στη Γερμανία, τι να πω δηλαδή. Έπαιζα μπάλα, μια ζωή έπαιζα. Και τώρα, μόλις δω στον δρόμο μια πέτρα ή μια τυλιγμένη εφημερίδα ή ένα κουτί από γάλα ή οτιδήποτε, το πρώτο πράγμα μου έρχεται είναι να το κλωτσίσω. Περνάω και βλέπω παίζει κόσμος δίπλα σε ένα γηπεδάκι. Θα γυρίσω το κεφάλι μου. Εδώ ο μικρός μου παίζει με τα άλλα τα παιδάκια στην παιδική χαρά και γυρίζω να δω τη φάση. Πόσα τριπλάρει, όχι ο δικός μου μόνο. Βλέπω το μάτς. Όταν αγαπάς κάτι, δεν σε ενδιαφέρει αν είναι ο τελικός του Champions League. Είναι τα παιδάκια στη γειτονιά μαζί με το δικό σου που παίζουν. Και χαζεύεις έτσι να δεις πώς θα πάει το αποτέλεσμα, ποιος θα σκοράρει, ποιος θα κοντράρει, αν θα το πιάσει τερματοφύλακας. Αυτά τα πράγματα.
Μπάλα λοιπόν δεν έχουμε παίξει κανένα επίπεδο, ούτε καν ερασιτεχνικό. Όμως, τόσα χρόνια με αυτή τη δουλειά, 22 στο ραδιόφωνο και άλλα, εγώ σας λέω άλλα 20, 23, 24 που βλέπω αυτό και αγαπώ και λατρεύω αυτό το άθλημα, καταλαβαίνω πώς πρέπει να νιώθει ο παίκτης όταν πλησιάζει ένας τέτοιος αγώνας. Αυτό που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνει είναι να βαρύνουν τα πόδια τους από άγχος. Αυτό που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνει είναι να νιώσουν ότι μπλόκαραν και να παίξουν όπως έπαιξαν επάνω στη Ρωσία. Που καμία στιγμή δεν έδειξαν φόβο, καμία στιγμή δεν έδειξαν άγχος, καμία στιγμή δεν έδειξαν να μπλοκάρουν. Και βέβαια να αποφύγουν τα λάθη, να τα μηδενίσουν τα λάθη όπως έγινε στα μάτς με την Μπεσίκτας και με την Μπενφίκα και δεν έγινε στο μάτς επάνω στο Κράσνονταρ που πληρώσαμε κιόλας τα 1-2 λάθη μας, τα πληρώσαμε με ιδιαίτερη προσοχή στα μαρκαρίσματα μέσα στην περιοχή, τη δική μας, αγκαλίτσες, τραβήγματα και τέτοια. Πραγματικά νιώθω ότι μας περιμένουν στη γωνία και δεν μας θέλουν εκεί. Επειδή όμως η ώρα έφτασε, ήγκηκεν ο χρόνος και η στιγμή, επειδή νομοτελειακά οδηγηθήκαμε εδώ, μετά από πολλές ταλαιπωρίες, μετά από πολλή προσμονή, μετά από μεγάλες θυσίες, μετά από πολύ πόνο, να σου φεύγουν οι παίχτες επειδή δεν είχες να τους πληρώσεις, να σου έρχονται τη χάρπαστη πρόεδροι, περίεργοι, να σου ρίχνουν ένα ξεροκόμματο, μια χορηγία και να σου λένε μη μιλάς, έχεις χρέη, μέχρι να έρθει αυτός ο ευλογημένος άνθρωπος, ο Ευεργέτης ο Πόντιος, με το δικό του πείσμα να είναι ακόμα εδώ, για να υλοποιήσει αυτό που υποσχέθηκε, γιατί μέχρι τώρα ό,τι υποσχέθηκε το έκανε, για να υλοποιήσει τι, ότι εγώ τον ΠΑΟΚ θα τον βάλω στις 20 κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Αυτό θα κάνει. Να το ξέρετε. Και η νέα Τούμπα θα γίνει και ο ΠΑΟΚ θα ζήσει στιγμές μεγάλες. Το ζουμουσού θα εξακολουθήσει να γίνεται πράξη. Όταν ξεκινήσαμε να λέμε ζουμουσού δεν είχαμε πάρει ούτε κύπελο. Τελευταίο κύπελο ήταν εδώ, στην Τούμπα, 2003. Όταν ξεκινήσαμε να λέμε ζουμουσού. Που είπα θα τη ζήσουμε τις μεγάλες στιγμές. Έρχονται, τις νιώθετε τις στιγμές που έρχονται. Έρχονται κύπελα, έρχονται πρωταθλήματα, έρχονται double, έρχεται Champions League, έρχεται νέα Τούμπα. Είμαστε στη διαδρομή αυτή. Που μπορεί να έχει και τις διακοπές της, εννοείται, όπως πέρσι. Δεν λέει πουθενά ότι έχουμε συμβόλαιο κάθε χρόνο πρωτάθλημα, κάθε χρόνο Ευρώπη. Πέφτουμε, ξανασηκωνόμαστε, αλλά πίσω δεν γυρίζουμε εκεί που ήμασταν κάποτε. Τέταρτος, τρίτος. Τι συμπαθείς ο ΠΑΟΚ, τάκ, το χτυπηματάκι στην πλάτη. Μακάρι να ήσταν δυνατή. Τώρα είμαστε δυνατοί και το ξέρετε ότι εμείς είμαστε το αντίπαλο δέος. Και εμάς φοβάστε. Και ας είμαστε τώρα πίσω στη βαθμολογία, στην αρχή του πρωταθλήματος. Παρεπιπτόντως, το είπα τη μέρα που έγινε η κλήρωση. Βγάζω φλίκτενες με τον πολλαπλασιασμό, βλέποντας το πρόγραμμα. Α, μέχρι την ΑΕΚ λέει, 3-5-15, 3-7-21, 3-6-18 και τέτοια. Βγάζω φλίκτενες, αναφυλαξία με τον πολλαπλασιασμό. Όσες φορές το κάναμε αυτό, την πατήσαμε. Α, εύκολα. Ατρόμητος, εντάξει, Λάρισα, Ατρόμητος, Βόλος, 3-3-9, πάμε αυτά. Δεν υπάρχουν αυτά. Μέσα στο γήπεδο είναι τι κάνεις. Γυρίζω λοιπόν πριν πάω στο διάλειμμα και λέω, βάλτε, αν μπορώ να σας πω τι θα κάνετε. Ο καθένας έχει τη δική του ιδιοσυγκρασία, έχει το δικό του χαρακτήρα, έχει το δικό του θυμικό, έχει το δικό του τρόπο που βλέπει τα πράγματα. Όποιος ραδιοφωνατζής νομίζω ότι είναι τόσο υπέροχος και τόσο δυνατός και τόσο μεγάλος που θα επιβάλλει, θα επιτάσει, θα διατάζει τον ακροατή του και αυτός θα υπακούει, τότε υποτιμάει πρώτα τον εαυτό του και μετά και τον ακροατή του. Ας πούμε ότι είναι παρένεση ή παράκληση. Αφήστε λίγο στο πλάι ό,τι έγινε το Σάββατο και πάμε να έχουμε όλο μας το είναι, όλο μας το μυαλό,
όλη μας τη ζέση, όλη μας την ενέργεια στο μάτς Τετάρτης. Και αφού μπούμε στους ομίλους θα συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Τι έγραψε λέει στο χαρτί του Κρέσπου, τι του έγραψε, ότι έχει μπάμια στο μεσημέρι. Ξέρω τι του έγραψε ρε παιδιά. Φαγώθηκε, τι μπορεί να του έχει γράψει. Ότι το γύρισε, ότι αντί για, ξέρεις είχαμε πατάτες φούρνου με μπριζόλες, αλλά δεν βρήκα ούτε πατάτες ούτε μπριζόλες, πήγα σούπερ μάρκετ και σήμερα έχουμε μπάμιες, σπανακόριζο, κουνουπίδι. Τι μπορεί να γράψει ρε παιδιά, τι μπορεί να γράψει. Άρα, Τετάρτη, Κράσνονταρ, Champions League. Φτάσαμε ένα βήμα πριν. Το βήμα θα γίνει. Ένα βήμα πριν είμαστε. Το βήμα θα γίνει. Πιστέψτε το. Πιστέψτε το όλοι. Και αυτό το πράγμα θα οθήσει την ομάδα να το κάνει. Δεν παίζουμε εμείς. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι δεν αγωνιζόμαστε εμείς. Αν έχουμε όμως όλη μας την ενέργεια, όλο μας το μυαλό, όλοι αυτοί οι εκατομμύρια άνθρωποι που λατρεύουμε τα τέσσερα γράμματα και το σύλλογο αυτών, όπου και να είμαστε, είτε εδώ κοντά, είτε στην άλλη άκρη της γης, αν έχουμε το μυαλό μας εκεί, και επειδή ποτέ δεν βλάψαμε κανέναν και πάντοτε υποφέραμε από αυτούς οι οποίοι είχαν τη δύναμη, την ισχύ και με πολλές φορές μου έφραξαν τον δρόμο, ήρθε η ώρα και αν ο Θεός θέλει να το ζήσουμε αυτό το πράγμα. Το βράδυ της Τετάρτης και μετά θα μιλάμε για πριν το βράδυ του αγώνα αυτού και για το μετά, αφού θα έχουμε προκριθεί. Διότι θα είναι πλέον μια άλλη εποχή. Θα είναι ένας άλλος κόσμος. Θα είναι μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Έχουμε αυτόν τον αγώνα πρώτα, βεβαίως. Ποτέ δεν θα με ακούσετε εμένα να λέω εύκολο το παιχνίδι. Πρέπει να είμαι πάρα πολύ αφελής για να πω ότι είναι εύκολο το παιχνίδι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα μπω φοβισμένος, γιατί είδατε ότι αυτή δεν είναι κάτι συγκλονιστικό αν εγώ είμαι εντάξει, σωστός, προσιλωμένος και συγκεντρωμένος. Ναι, μπροστά φωτιά, φαρμάκι και το νου μας όχι 1000%, 2000%. Για να μην γίνει καμιά γκέλα, να μην φάμε κανένα γκολ. Έτσι θα πάω στο διάλειμμα. Ρεμάλια, το νου σας ρεμάλια. Το νου σας καλά, ρε μάλια. Έτσι. Πριν πάω στο διάλειμμα να πω Ελλάς Auto Service. Κορυφαίο συνεργείο στην πόλη. 47-43-12 με το 23-10 μπροστά. Ό,τι θέλετε, φανοποιείο θέτε, βαφείο θέτε, τμήμα ελαστικών με γρηγοροκίνησης και τώρα μεταφέρετε εκεί που είναι και το πρατήριο, στην Πιπή, στο δρόμο που γυρίζει από Χαλκιδική. Θα σας πω σε λίγες μέρες κάνουν ένα χώρο κούκλα. Μέχρι και μπρίζες για ίντερνετ και στάντ για καφέ θα έχει. Θα χαλάτε από μόνοι σας τα αυτοκίνητα για να τα πηγαίνετε στην Ελλάς Auto Service. Εκεί που είναι ο χώρος της Ελλάς Service, η τεράστια πινακίδα που τη βλέπετε ερχόμενη από τη Χαλκιδική, όπως φεύγετε στο αριστερό σας χέρι, πριν την ανηφόρα εκεί, εκεί θα υπάρχει το συνεργείο σε ένα χώρο κουκλίστικο. Έχουν ρίξει τρομερή δουλειά. Και ο Βασίλης και ο Λευτέρης και η Όλγα, όλη η οικογένεια είναι εκεί. Και ο Κυρνίκος, για να έχετε ένα χώρο καταπληκτικό για τα αυτοκίνητά σας. Διαλυματούμπεν και επιστρεφουά! Μεταγραφή το χαλάκι από τη μεσημβρινή εκπομπή. Το αγαπήσατε, το υπεραγαπάω κι εγώ. Νίκος Γούβας. Εσείς με ρωτάτε στο YouTube, Νίκος Γούβας, σόλο κλαρίνο, τσιφτετέλη 05. Έτσι θα το βρείτε. Πάμε γραμμές, γιατί έχουμε 5 λαμπιόνια που να βοσβήνουν. Να σας βγάλω όλους, λέω, μία πάλι. Ε, για να δω. Καλημέρα. Α, τέλεια. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα σας. Καλώς τον Θοδωρή. Καλώς τον. Τι γίνεται. Μιλάμε μαζί. Σε φταίμε. Μιλάμε ξεχωριστά. Βεβαίως. Έχω άλλους 4, θα τους ανοίξω. Ε, άσε εκεί χαμός. Πάμε, πάμε, έλα. Πες λίγο λοιπόν, τι θες για να μην σε πάρω κατευθείαν. Ναι, ναι, ναι. Θα βγαίνεις κάθε μεσημέρι, θα λες ένα γεια. Θα παίρνω τηλέφωνο. Ε, ναι. Για τα γούρια, ε. Λοιπόν, στα γρήγορα. Ναι. 31 του 97 είχαμε την Arsenal. Ναι. 31 του 2020. Ω, σωστό. Δεν το είχα σκεφτεί, αδερφέ. Δεν το θυμόμουν, και εγώ το είδα. Ας φίλος το σήμερα, το είδα, να πω την αλήθεια. Δεν θυμόμουν ημερομηνία. Την Arsenal θυμόμουν ότι είναι τέτοια εποχή περίπου, αλλά με το Βρίζα, έτσι. Ζήσεις Βρίζας και τα λοιπά. Βρίζα.
Ναι. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Αφήνουμε πίσω τα πάντα, εντάξει, μας πήγανε, μας στεναχώρησε. Δεν έπρεπε το ένα, δεν έπρεπε το άλλο. Να, το είπαμε, δεν έπρεπε να πει ο άλλος. Μας στεναχώρησε, αλλά έχουμε αγώνα. Δεν μας παίρνει για παραπάνω. Έχουμε τον αγώνα του αιώνα. Έτσι, έτσι. Ακριβώς έτσι είναι. Ας ακούγεται υπερβολικό. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή είναι η κατάσταση. Τελείωσε, τέρμα. Δεν θα πούμε τίποτα. Δεν θα πούμε τίποτα. Όχι γιατί ποιον και πώς και πού. Τέλος, τέρμα. Τέρμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να ξέρουν οι παίκτες κάτι. Ότι το γήπεδο θα είναι γεμάτο. Εμείς εκεί θα είμαστε. Σωστό. Καταρχήν, το κάλεσμα των οπαδών όλων των συνδέσμων για ξεπροβόδισμα από το Μακεδονία Παλάς ισχύει. Πάλι και οι καινούργοι παίκτες. Εκεί θα είμαστε, φίλοι. Πώς θα γίνει, δηλαδή, ας πούμε, ο Τσόλακ και ο Περέιρα και ο Αγκέ και τα λοιπά θα πάθουν αυτό το οποίο παθαίνουν όλοι οι ξένοι παίκτες μόλις βλέπουν το τσουνάμι. Γιατί θα γίνει πάλι χαμός μπρος στο Μακεδονία Παλάς. Έτσι και το κομβόι θα οδηγήσει τα παιδιά μας εκεί που πρέπει, στο ναό. Και εμείς στο γήπεδο θα είμαστε εμείς. Τέλος. Ακριβώς. Αυτό. Ακριβώς. Αυτό. Μπορεί με το σώμα μας να μην είμαστε εκεί. Έτσι. Το μυαλό μας ήταν εκεί. Μόνο το μυαλό μας. Όλο μας το είναι. Όλη μας η ψυχή, η ενέργεια, το πιστεύω μας, θα είναι όλα εκεί. Όλα εκεί. Ακριβώς. Λοιπόν. Ακριβώς. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Ρουμουσού. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Αγαπημένοι όλοι μας. Έτσι. Τέλος. Φιλιά, φιλιά. Έχει. Γεια σου, Θοδωρή μου. Γεια σου, Θοδωρή. Κάτσε, κάτσε, πριν φύγεις. Περίμενα εδώ, περίμενε. Ναι. Ζουμουσού με τον Κωστή. Έκλεισε, έκλεισε ο Θοδωρής. Έλα, Μένιο. Κάτσε να δω τους άλλους. Ναι. Γεια σας. Ζουμουσού με τον Κωστή, λέγω. Κάτσε λίγο να δω. Ναι. Καλημέρα. 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 Θα τα κλείσεις όλα, μην πάτε στα λακκούδια. Άλλο έναν. Ναι. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Τρεις, πάλι. Έρχομαι, έναν, έρχομαι. Θα μας τρελάνεις, ρε, θα μας τρελάνεις. Έλα, γόρι μου, έλα. Λοιπόν, ζουμουσούμε τον Κωστή, λέγω, και έχουμε και Ιβάν μαζί, ρε, φίλε. Να μην ξεχνάμε ότι η χρονιά είναι πετυχημένη ήδη, είμαστε στην Ευρώπη. Σομίλου στην Europa League, έτσι κι αλλιώς, ναι. Και θα πετύχουμε και το μεγαλύτερο στόχο που έχουμε προσπαθήσει να πετύχουμε ποτέ. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Να ευχαριστήσουμε για μια ακόμη την οικογένεια Σαββίδη, που είναι το α και το ω στην προσπάθεια που γίνεται. Τώρα, όπως είπε και ο Θοδωρής, δεν θέλω να ακούσω φίλους που είναι υπέρ των πιτσιρικάδων, που είμαστε και όλοι άλλωστε, αλλά κάποια αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες πολύ περισσότερο. Και δεν θα ήθελα αυτοί οι φίλοι να μιλάνε εις βάρος του rotation. Θα έχουν σκαμπανεβάσματα οι πιτσιρικάδες. Θα έχουν σκαμπανεβάσματα. Όπως είπες, Κωστή μου, 7 άτομα μέσα σε μια ομάδα από τη Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη είναι μεγάλη υπόθεση και πάβει να είναι και ομάδα. Δεν έχουν. Πώς δεν έχουν ομοιογένεια. Η δε πρόκριση στην ομορφιά του Champions League θα είναι προσφορά των παιχτών σε μένα. Για τα 40 χρόνια γάμου, ρε. 40 χρόνια γάμου, πω. Κάνε υπομονή. Σε λίγο καιρό έρχεται. Και πού είσαι, έχουμε το ίδιο όνομα της σύζυγου, να το ξέρεις. Σώπα, ρε φίλε. Σώπα, ρε φίλε. Είσαι και εσύ. Θέλω να πω ότι είμαι τρισευτυχισμένος για τρεις λόγους. Έχω Ιβάν, πάω στο Champions League με 40 χρόνια γάμου. 40 χρόνια, πω. Θα αποχαιρετήσω. Ναι, φίλε, θα τα πούμε άλλες μέρες και αυτό το πράγμα. Είναι υπέροχα. Το ότι θα ζήσεις υπέροχες και ζεις υπέροχες στιγμές με τα παιδιά σου είναι δεδομένο και άλλη φορά είπα και κλείνω, αφιερώστε το χρόνο τον ελεύθερο στα παιδιά σας και θα τον πάρετε πίσω πολλαπλάσιο. Φιλιά σε όλους, δεν μασάμε, η πρόκριση είναι δική μας. Είμαι σίγουρος. Γεια σου Μένιο. Γεια. Πάμε παρακάτω. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλώς το παιδί. Ούτε τουαλέτ. Έλα, ούτε τουαλέτ. Μ' αρέσει το βαρύ ύφος. Δηλαδή δεν είναι μια οποιαδήποτε τουαλέτ. Έχουμε βέβαια όνειχα μέσα. Μάρμαρο παίζει. Μάρμαρο, ρε παιδί μου. Έλα, γόρι μου. Λοιπόν, για πες. Να κάνω 2-3 επισημάσεις. Ό,τι θες. Για αυτά που γίνανε μετά το μάτς με τα φουμπού και δεν σημαζεύει. Ναι, καλά, εντάξει. Ή με τη φανέλα την μπλε, παιδιά. Απλά, πρέπει να βρίσκουμε κάτι να τρογόμαστε. Έτσι. Φανέλα είναι το πλέον γελίο. Εδώ είχαμε την Τυρκουάζ εκείνη και κανείς δεν φώναξε. Και φωνάζουν παραμονές ενός του σοβαρότερου. Ούτε καν, ούτε ένα δευτερόλεπτο εγώ δεν αφιερώνω. Ακριβώς. Είναι συνειδητή. Απλώς να επισημάνω για αυτούς τους φίλους που γκρινιάζουν να διαπιστώσουν τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα σε δύο επίπεδα. Ένα πολιτικό οίκο δεν συμμαζεύεται και ένα αγωνιστικό. Και ένα, δικαστικό. Η απόφαση της Επιτροπής Δευτολογίας. Αυτό εννοεί, ναι. Το παιχνίδι Ολυμπιακού Ομονίας. Για να καταλάβουμε με τι παλεύουμε. Ναι.
για να καταλάβουμε τι παλεύουμε. Και στο θέμα το αγωνιστικό, πες και το Ολυμπιακό Ατρόμητος, γιατί υποθετικά μιλάνε, γιατί έκανε το rotation, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Και πες υποθετικά, να σας πω εγώ ρε μάγκες, ότι έβαζε τον Κατουρίκη σε εκεί το χωράφι, γιατί εγώ δεν βλέπω και καλά, γιατί είμαι και 55 χρονών, δεν βλέπω και καλά, αλλά νόμιζα ότι η μπάλα πήγαινε σαν μπάλα του ράγκμπι. Ναι. Στο γήπεδο. Και πατούσε ο Κατουρί που είναι και τα πόδια του λίγο ευαίσθητα, σε καμιά λακκούβα, ναι. Τι θα τον λέγα τον Φερέιρα. Γιατί ναι. Τους έβαλε και γιατί τους έκανε σε παραμονές. Δηλαδή το πράγμα είναι δίκοπο μαχαίρι. Ναι. Το μόνο κακό ξέρεις ποιο είναι. Δεν νομίζω ότι κάποιος λέει ότι δεν έπρεπε να κάνει rotation. Τώρα κάνω το σινήγορο. Εγώ δεν είδα, να σου πω κάτι κοστί. Λένε ίσως όχι τόσο εκτενές. Δηλαδή όχι ναι, τόσο πολλούς. Καμία αντίρρηση. Ναι. Όταν όμως εσένα το rotation σου είναι δύο φορές το budget του Βόλου. Ναι, ναι. Από εκεί και μετά και δεν έκανε καμιά παραφροσύνη, έβαλε όλους στη θέση τους. Ναι, ναι. Κέρδισε τους. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω, είπαμε. Το μάτς λοιπόν, της Τετάρτης μπροστά είναι, τετάρτης, παιδιά. Το μάτς Τετάρτης, φίλε, είναι μαχαίρι στα δόντια. Αυτό. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Αν θα γυαλίζει το μάτς, θα το πάρουμε. Αυτό. Γιατί... Και εγώ σε μιλάω και χαλαρά θα το πάρουμε. Δεν ξέρω. Μακάρι. Δεν είμαι αισιόδοξος. Αυτή η ομάδα δεν με τρομάζει. Μακάρι. Είναι μεσοεπιθετικά πολύ καλή. Αλλά η επίθεσή σου θα τους κάνει γιογιό κάτω. Μακάρι. Περιμένω. Είδα πραγματάκια όμορφα στο Τζόλακ. Στο Τζόλακ είδα πράγματα. Στο Τζόλακ. Όταν αυτός ενσωματωθεί, όταν αυτός εξοικειωθεί και τα λοιπά. Το ξέρεις ποιο είναι. Ναι. Όταν θα βρεθεί ο Σέρβος με το ΣΒΑΜ. Α, αυτό είναι φίλε. Και οι δημονιές στα μέσα, να το θυμηθείς. Και να σε πάω και πιο μακριά. Όταν θα γυρίσει και ο Τεμπεσίρης. Φίλε. Εκεί είναι άλλη υπόθεση. Όταν θα γυρίσει ο Μίστερ Κάθετος. Σκέψου αυτό λίγο τι έχω. Αυτός ξέρεις τι. Πώς τον είδα εγώ τώρα λίγο ρε παιδιά έτσι. Δηλαδή χωρίς να είναι έτοιμος ακόμα ο άνθρωπος. Να ξέρει άμα του πεις πες μου 5 ονόματα συμπαικτών σου και κερδίζεις 5 εκατομμύρια ευρώ θα χάσει τα λεφτά έτσι. Τι είδα όμως. Είδα ότι αυτόν αν τον ταΐσεις σωστά. Επειδή δεν είναι στατικός περιοχής. Είναι, δεν είναι κάτι μεταξύ Σβιτέρσκι και Ακποπ. Εντάξει, είναι να σου πω κάτι. Και τον δύο τα στοιχεία. Να σου πω κάτι. Είδα Πρίγιοβιτς μέσα στις κινήσεις του. Τον Πρίγιοβιτς μετά όμως. Όταν... Το κουτί, ρε, φίλε. Ο Πρίγιοβιτς, γι' αυτό δεν λέω. Γι' αυτό λέω. Ο Πρίγιοβιτς μετά. Ο Πρίγιοβιτς του ΆΚΑ. Ο συμμετοχικός. Ναι, μπράβο, μπράβο, όχι ο αρχικά που περίμενα. Στείλτε μου την μπάλα και εγώ θα τη στείλω. Αυτός που έβγαινε κιόλας. Δηλαδή μου φάνηκε ότι το κυνηγάει το πράγμα. Ότι γυρίζει γύρω-γύρω. Ότι έχει αίσθηση του χώρου κτλ. Όταν τον ταΐσουμε σωστά αυτόν. Με και Πέλκα, κάτι, με ΣΒΑΠ όπως είπες, με ΣΒΑΠ, με Μίσιτς. Ένα τελευταίο για να σ' αφήσω. Ναι. Να κάνουν τη σύγκριση της περσινής ομάδας με το μέσο όρο ηλικίας και να κάνουν και τη φετινή. Καμία σχέση. Γιατί ζούμε σε περίεργες εποχές με αυτή τη βρωμοαρρώστια και τα ποδόσφαιρα και τα οικονομικά και τα πάντα όλων των ομάδων να δεις πώς θα γίνουν. Εντάξει, ο Φαταούλ πουλάει από το πάνω ράφι, το είχε εξασφαλίσει από το θείο τον Κόκαλη να πούμε από τότε που πήγε να κατευθείαν σε ομίλους. Εδώ πέρα για να καταλάβει ένα πράγμα. Τι σανό του τρώνε. Το είδες το ματσάκι με τους Κύπριους, τι έγινε. Το είδες το επιθετικό φάουλ, πώς γίνεται πέναλτι και πώς σου βάζει στην τσέπη τρία δεκάρικα. Ναι, ναι, ναι. Για να καταλάβεις τι σανό τρώνε, κάποτε είχε φύγει, σπάσαν το συμβόλαιο του Καρεμπέ. Ναι. Ο οποίος έπαιρνε 12 εκατοστάρικα το χρόνο. Ναι. Και φέραν το μεγάλο Ριβάλτο, έτσι. Ναι. Με 600 και λέει πω τι υπέρβαση έκανε ο πρόεδρος, Θεέ μου. Ναι. Για να καταλάβεις όλα πάνω... είναι επικοινωνία και πώς το πλασάρες φίλε. Έτσι όλα. Ακριβώς. Έγινε. Καλημέρα. Σε χαιρετώ. Γεια σου, ντε τουαλέτ. Πάμε. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το φιλάρετο. Έλα φιλάρετε μου. Έλα. Καλή χρονιά. Λοιπόν, από σήμερα ξεκινάει για σένα, έτσι δεν είναι. Η χρονιά. Βέβαια. Η μόνο πρωί. Μόνο πρωί βέβαια. Μπα όχι, όχι. Νομίζω από ότι 24 Αυγούστου μπήκαμε κανονικά στο πρόγραμμα. Απλά θα είμαστε μόνο πρωί τώρα. Είναι οι αλλαγές τώρα που γίνονται. Βέβαια, σαν θα έχει νέο πρόγραμμα με πολλά ωραία πράγματα, να ξέρετε. Για πες. Ο Μένιος είπε κάτι που πραγματικά είναι πολύ σημαντικό. Είπε δώστε χρόνο και ζήστε με την οικογένειά σας, με τα παιδιά σας. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι καθοριστικό για τη ζωή κάθε ανθρώπου, είναι η προτεραιότητα. Δίνεις προτεραιότητα γιατί πολλές φορές λέμε «Α, δεν έχω χρόνο». Δεν είναι ότι δεν έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε την προτεραιότητα αυτή. Μου επιτρέπεις να εξομολογηθώ κάτι σε όλους σας. Ναι. Πέρσι, που ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, από πολλές απόψεις, με τους κορονοϊούς, με τα
με τις σκευωρίες για τη, με τη Β' Εθνική να πέφτει η ομάδα, με τους Αυγενάκηδες, Μαρούπες, με τη διακοπή του πρωταθλήματος, με τους τραυματισμούς. Ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά. Έπιασα αρκετές φορές τον εαυτό μου αυτό το πράγμα να με επηρεάζει και στο πώς συμπεριφέρθηκα στα παιδιά μου. Όχι με αγριάδα ή ξέρω εγώ, να ξεσπάω στα παιδιά, αλλά να μην έχω, ας πούμε, να μην έχω τη διάθεση και την όρεξη. Ορκίστηκα πέρσι, γιατί πολλές φορές το λέω και στους ακροατές, ότι δεν θα ξανααφήσω, γιατί πάλι θα έρθουν τέτοιες στιγμές. Ζούμε και αναπνέουμε για τον ΠΑΟΚ και δεν εννοώ απλά μία ήττα σε ένα μάτς. Αυτό είναι οκ, okay, μπορώ να χαλαστώ. Μιλάμε για τα άλλα πράγματα που έγιναν, αλλά ορκίστηκα να μην ξανααφήσω να με επηρεάσει στη σχέση μου με τα παιδιά μου μέσα στο σπίτι μου. Όσο μπορώ. Δεν είναι εύκολο, ξέρεις. Είναι που βάζεις την προσοχή σου, Κωνσταντίνε. Δεν είναι εύκολο. Όσο βάζεις την προσοχή σου και μάλιστα πραγματικά αυτό που αγαπάς τόσο πολύ, όταν σε αυτό βάζεις την προσοχή σου, σου δίνει δύναμη. Σου δίνει φυσικά χαρά, σου δίνει ευχαρίστηση, σου έτσι, δίνει έτσι, φιλά, όλα τα ωραία πράγματα. Οπότε και μετά βγαίνοντας έξω μπορείς και το μεταδίδεις. Δεν μιλάμε, είναι, ξαναλέω, για ένα ατυχές αποτέλεσμα, για μία ήττα ή για έναν αποκλεισμό. Μιλάμε για πολύ σοβαρότερα πράγματα. Την ώρα του αγώνα με το Βόλο να σου λέει Β' Εθνική, να λες ευτυχώς σήμερα δεν θρηνήσαμε σοβαρά πράγματα. Να μην πω τώρα, δεν θέλω να πω θανάτους, έτσι, αλλά ευτυχώς, γιατί αυτός που πήρε την απόφαση όπλησε χέρια, ήταν εγκληματίας αυτός που το αποφάσισε την ώρα του αγώνα, έτσι, και μετά δεν μπορεί να μην είσαι επηρεασμένος. Και στο σπίτι λοιπόν σου και στην καθημερινότητά σου. Ναι. Είναι λάθος αυτό το ρεπορτάζ που έγινε στο Open και έγινε σε ένα κανάλι περιέργως που θα έπρεπε να μην το κάνει, να φέρει χθες αυτόν και να πάει να διασπάσει την προσοχή για δύο μέρες μετά. Ναι. Ας το έκανε την επόμενη εβδομάδα. Τώρα ξέρεις τι έπρεπε να κάνει ρεπορτάζ για το Καφτατζόγλιο. Έπρεπε να κάνει ρεπορτάζ για το πώς θα γίνει να τελειώνουμε με αυτά τα κρατικά που θέλουν να βάλουν εμπόδια. Όχι για να κάνει διάσπαση προσοχής. Αλλά όχι τώρα. Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Δεν θα τον έκανα. Αν εγώ ήμουν αρχισυντάκτης, θα έλεγα παιδιά, ωραία, την έχετε συνέντευξη βεβαίως, επιτυχία, όχι τώρα. Ή 10 μέρες πριν ή 10 μέρες μετά. Έτσι. Δεν ξέρω τι. Δεν μ' άρεσε αυτό που έκανε ο Λουτσέσκου και δεν μ' αρέσει και αυτό που έκανε το Open τώρα. Είναι όμως άλλο θέμα. Θέλω να πω ότι στην προτεραιότητα βάζεις το πρώτο σου στόχο. Ο πρώτος στόχος λοιπόν είναι την Τετάρτη. Βεβαίως. Τέλος. Αυτό δεν τίθεται ένα αμφιβόλο. Ναι. Και επειδή είναι πρώτος μας στόχος, χρειάζεται όλος μας ο εαυτός, όλο μας το είναι. Έτσι κι αλλιώς οι παίκτες έχουν ένα τεράστιο δώρο. Θα πάρουν καλά λεφτά, πολλά λεφτά. Αλλά εκτός αυτού θα πάρουν και δόξα. Και θα πάρουν δόξα όχι μόνο από μας, αλλά στο ότι θα είναι σε ένα κλαμπ που θα μπορεί να τους δώσει πολλά πολλά περισσότερα, γιατί εκεί πέρα πέφτουν όλοι οι προβολείς της Ευρώπης. Ας το σκεφτούν λοιπόν, ας παίξουν το παιχνίδι της ζωής τους, και επειδή κάποιοι παίκτες από αυτούς ίσως βάζοντας τον Σέρβο, όχι Σέρβος δεν είναι, Το Γερμανοκροάτι λες? Το Γερμανοκροάτι. Υπάρχει μια διαφορά στον τρόπο παιχνιδιού. Μέχρι τώρα μοιραζόταν με έναν τρόπο, τώρα πρέπει να τροφοδοτείται ένας παίκτης. Αυτό είναι ένα θέμα. Ναι. Αν μπορούν, ας δώσουν τουλάχιστον κάποιο είδους τακτική που να μπορεί να ισχύει και το ένα, να ισχύει και το άλλο. Έχουμε παίκτες που μπορούν να κάνουν το θαύμα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όλοι νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για αυτό το πράγμα. Καλή σου μέρα. Γεια σου φιλάρετέ μου. Γεια σου. Πάμε εδώ. Γεια σας. Ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς καλημέρα Κωστή. Έλα Χρυσταρά μου. Έλα αδερφέ. Καλημέρα Κωστή μου. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Να έχουμε και να έχει και πρόκριση μέσα και να ζήσουμε μεγάλες στιγμές. Και. Αν και είναι μουντή η εβδομάδα, νομίζω ότι μια χαρά. Δεν τη φοβάμαι. Μια χαρά. Νομίζω ότι Κωστή μου αυτή τη φορά ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα, το η ομάδα δεν τη φοβάμαι στο παιχνίδι του Champions League. Η ομάδα, επειδή έχει ένα αρκετά καλό κορμό από 13-14 παίχτες, εκεί που έχει θέμα και είναι φανερό, είναι στο βάθος πάγκου. Γι' αυτό και θα είναι πάρα πολύ σημαντικό, εκτός από όλα τα άλλα, να μας φύγει το αποθυμένο, γιατί
πρέπει τα τελευταία χρόνια καθαρίζουμε και τα αποθυμένα μας. Είχαμε αποθυμένο το πρωτάθλημα, πήραμε και το double, πήραμε το αίτητο. Να καθαρίσουμε και αυτό το αποθυμένο, να μην μείνει κανένα αποθυμένο για η ομάδα να κάνει πάντα αυτό που είναι το ορθολογικό και όχι απλά να βγάζει τα αποθυμένα της. Να θέτει στόχους κανονικούς. Λοιπόν, το Champions League εκτός από το αποθυμένο λοιπόν, για τον κόσμο θα είναι αυτό που θα δώσει και όχι στην ομάδα. Δεν συμφωνώ ότι θα την ανεβάσει επίπεδο με μία μόνο εμφάνιση. Απλά να της δώσει δυνατότητα να φύγει αυτός ο βραχνάς του Financial Fair Play, να ενισχυθεί, γιατί χρειαζόμαστε πιστεύω 2-3 ποιοτικές λύσεις ακόμη για να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά. Γιατί είδαμε και χθες ότι η διαφορά της αρχικής εντεκάδας με την δεύτερη είναι πολύ μεγάλη. Ναι. Και εγώ διαφωνώ ότι, δηλαδή νομίζω ότι όποιος δώσει έστω και μία ευθύνη για τους παίκτες για την εικόνα του Σαββάτου δεν έχει αγωνιστεί ποτέ σε ομαδικό άθλημα. Δεν έχει ιδέα από ομαδικό αθλητισμό. Ναι. Δεν είχα ξαναπαίξει ποτέ αυτή μαζί. Ναι. Αυτή η ομάδα δεν έχει κάνει ούτε προπόνηση. Ναι, οι μισοί παίχτες δεν ήξεραν τα ονόματα των άλλων. Το ότι τους έβαλε να παίξουν στη θέση τους παιδιά δεν σημαίνει τίποτα. Αλλιώς δεν είναι PlayStation να πούμε εσύ πάνε δεξί χαφ και εσύ αριστερό χαφ. Ναι. Είναι και πώς βρίσκονται μεταξύ τους και η όποια ομοίωση. Και ο προπονητής. Ο προπονητής όταν το ρώτησαν για τον Τζόλα και τον Γουαγκέ είπε ότι δεν είναι λέει ένα PlayStation λέει, να τους βάζει και να τους πετάει μέσα. Δεν το κάναμε το Σάββατο, ναι. Οπότε οι πιθανότητες ήταν εναντίον μας να κερδίσουμε. Θα μπορούσαν βέβαια γιατί έχουμε τη διαφορά τη ποιοτική με την αντίπαλη ομάδα, αλλά ήταν κόντρα στις... Είναι που είναι δικός μας ο Βόλος και θα περνούσαμε καλά, αέρα. Καλά. Είδαμε πόσο δικός μας είναι. Οι μπουρδολόγοι που τα έλεγαν αυτά βέβαια γυρίζουν τώρα το μπιφτέκι και λένε ότι φταίει η διοίκηση του ΠΑΟΚ και ο Σαββίδης που δεν το στήσαν το ΜΑΤ και δεν πήραν τον ΠΕΟ τηλέφωνο. Αυτοί που θα φορούσαν βόμβα άμα έπαιρνε ο ΠΑΟΚ το double και το πρωτάθλημα και θα βγαίνανε στη Τσιμισκή. Εντάξει τώρα την ξεφτύλαψε. Δεν πειράζει. Την ξέρουμε, ξέρουμε σε ποια πόλη είμαστε, ξέρουμε πόσο μπιφτεκάδες είναι και πόσο το γυρίζουν. Και πρόσεξε, και ο Ουάρντα θα πάει μετά το ΜΑΤ και αφού μου έχει στερήσει δύο πολύτιμους βαθμούς ο Βόλος. Έτσι, για να ξέρετε, έτσι, Ξάνθη, ο Ατρόμητος, ο Ατρόμητος που σου λέγανε το ίδιο, τα Γιάννενα όταν λέγανε, παλιότερα τα Γιάννενα σου στέρισαν πρωτάθλημα, ακριβώς. Ενώ ας πούμε κάτι ομάδες που δεν έχουν καμία σχέση, καμία κυριαρχική επιρροή, όπως η Λαμία παραδείγματος χάρη, η οποία έτυχε τα τελευταία 4 χρόνια κατά σύμπτωση να κληρωθεί 5 φορές με την ΑΕΚ, η 5η ήταν δεύτερη φορά στον ίδιο χρόνο και ακυρώθηκε. Έτυχε ρε παιδί μου να χάνει μέχρι χθες πάντα 2-0, πάντα όλα τα παιχνίδια, χθες έσπασε και είχασε 3-0. Ο εκπληκτικός προπονητής της είχε το Χατζηστραβό μέσα, το Ζησάκο το δικό μας το παιδί, το οποίο πραγματικά ήταν εξαιρετικό στο πρώτο ημίχρονο και μέχρι το 60 τους είχε άνω κάτω και επέλεξε από όλη τη μέτρια ομάδα του να βγάλει τον καλύτερο του παίχτη μαζί με τον Ρόμανικ. Αυτά αν τα έκανε βέβαια ο ΠΑΟΚ εδώ στη Θεσσαλονίκη, όχι στην Αθήνα, θα γινόταν τη εκδεδομένη έτσι. Τι λες τώρα, τι λες. Έγινε Χριστάρα μου. Εμείς θέλει να είμαστε το μου όσο ενωμένοι. Το δυνατόν ενωμένοι. Έτσι. Έχουμε 500 πράγματα που κάνουν και κάτι που με ενοχλεί πάρα πολύ τώρα τελευταία. Παιδιά, αν σταματήσουμε, δηλαδή πλέον αν σταματήσετε αυτό το πράγμα, σε όλα τα θέματα προσπαθείτε να λογοκρίνετε, απαγορεύετε τον καθένα να μιλήσει. Μη μιλάς για πολιτική, πολιτικός είσαι, μη μιλάς για, γιατί, για στρατό, στρατιωτικός είσαι, μη μιλάς γιατί, για ποδόσφαιρο, τι πάνε να πει μη μιλάς. Γιατί, όχι φυσικά, εδώ δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, στο δύο Ρώμας δεν υπήρξε ποτέ αυτό, ναι. Όχι, ξέρεις ότι δεν... Το ξέρω, το ξέρω, απλά... Ο ΠΑΟΚ μεγαλούργησε γιατί είχε διαφορετικές τάσεις, γιατί όταν κάποιοι πήγαν να επιβάλλουν κατάσταση τύπου Super 3 στον ΠΑΟΚ, υπήρξαν κομμάτια που ξεσηκώθηκαν. Και δεν επέτρεψα τον Πατατούδη να μπορεί να μοιράζει χρήμα και να κρατήσει τον ΠΑΟΚ νάνο. Ακριβώς. Ή δεν άφησαν τον Γούμενο να αλωνίζει και να είναι παντοτινός πρόεδρος εκεί. Έκανε κάτι 12 η ώρα το βράδυ και μία η ώρα στα σπίτια του στο Ρεόκαστρο και φωνάζαν και κάναν. Άφηναν τις οικογένειές τους και τα σπίτια τους και τα παιδιά τους και τρέχανε στα σοκάκια, φίλε. Τρέχανε για τον ΠΑΟΚ. Το σημαντικό, αυτό είναι που μας κάνει να διαφέρουμε. Εννοείται ότι έχουμε πάει βέβαια πολλές φορές στο άλλο άκρο να μαλώνουμε για τα πάντα και να τα τραβάμε όλα στο άκρο, αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να αγαπήσουμε και τους οπαδούς μας και την ομάδα μας για αυτό που είμαστε. Είμαστε διαφορετικοί, είμαστε ένα μεγάλο γαλακτικό χωριό, έτσι, τι να κάνουμε. Έτσι, έγινε Χριστάρα μου, να είσαι καλά. Παιδιά, άλλο μα αρέσει, δεν μ' αρέσει η μπλε φανέλα, άλλο κάθομαι και σκοτώνομαι αδερφός με αδερφό
Γι' αυτό και το κατέβασε προχθές. Από μια απλή διαφωνία για τη φανέλα, έβαλε η Χρύσα τη φανέλα την μπλε, που είναι για έναν ειδικό σκοπό. Που είναι για τα χρόνια της Επανάστασης, που είναι για την ελληνική σημαία, και έγινε από κάτω, άρχισε, αδερφός με αδερφό, παοξί μα παοξί, να σκοτώνονται για τη φανέλα, αν είναι ωραία ή όχι, και να μπαίνουν μέσα και θέματα άλλα, πολιτικά, εθνικά και τέτοια. Είναι δυνατό, ρε παιδιά. Λοιπόν, αυτές οι δύο, μην καλείτε άλλο. Οι δύο γραμμές που είναι. Η μία. Ναι. Τον έριξα. Έλα. Τον έφαγες, Γιώργη μου, τον έφαγες. Το ευχαριστήθηκες, ε. Μην καλείτε άλλο, να πάω σε διάλειμμα, θερμή παράκληση. Έλα, Γιώργαρα μου, έλα. Πηγαίνει μου, μια καλή εβδομάδα να έχουμε. Γεια σου, Γιώργο μου, γεια σου. Πάνω απ' όλα, υγεία. Δεν θα μιλήσω για το προχθέσινο το παιχνίδι, ούτε το μεσημεριανό. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω αυτό στα χρόνια που μένουν, βλέποντας τα παιχνίδια τα στο Λονδίνο και στη Γερμανία, πότε επιτέλους οι διαιτητές και η διαιτησία, όπως θέλεις να την τοποθετήσεις, ναι, να δώσει τρία μπέναλτι μέσα στο Καραϊσκάκι. Εις βάρος του ισχυρού. Του γαύρου. Το είδατε χθες. Μιλάς για το Manchester City, Leicester. Ακριβώς. Έτσι, πέναλτι, κύριε. Τρεις φορές, δεν κατάλαβα. Μόνο εις βάρος μας τα δίνουν όταν παίζουμε με τον Άγιαξ και την Μπενφίκα. Και το παιχνίδι στη Γερμανία. Και η Μπάγερν. Τέσσερα γκολ η Μπάγερν. Και τα λοιπά. Τη σκουδούνι σαν έφαγε μια σφαλιάρα ξεγυρισμένη. Έτσι. Πότε. Αυτή η πανίσχυρη. Γιατί γυρίζουμε και λέμε, αυτά είναι παιχνίδια στην Ευρώπη. Αυτοί είναι οι κανονισμοί και δεν καταλαβαίνουν τίποτε. Εάν είσαι η Manchester City, εάν είσαι η Μπάγερν, αν είσαι η Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ, αν είσαι ο Ολυμπιακός. Εδώ θα γίνονταν αυτό, είπε ο Ολυμπιακός. Εδώ θα γίνονταν ποτέ να δώσει τρία μπέναλτι βάρος μέσα ούτε, στο Καραϊσκάκι. Ούτε σε επιστημονική φαντασία. Ούτε δύο, είπα τρία. Ούτε δύο. Ναι. Μετά λέμε γιατί. Αν το βλέπαμε σε ταινία, Γιώργο, θα λέγαμε μεγάλος δράκος. Τι είναι αυτό, αυτές το σενάριο. Οι ομάδες, ναι, έχουν τόσο κόσμο σε όλη τη γη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Έβλεπες μία Manchester City και παίζανε οι άνθρωποι, το είδες στο παιχνίδι, καταρχήν. Ορίστε. Ναι, ναι, σ' ακούω. Το είδες στο παιχνίδι. Της Manchester City. Ναι. Είδα φάσεις, δεν το είδα. Γύρισα και έβλεπα. Τρέχανε μέχρι 94 λεπτά. Αυτός ο Βάρντι, τι σε φορά κλαίνε, ρε παιδιά. Δεν του φαίνεται η κοψιά, φαίνεται σκαχυκτικός, αδύνατος, ταλαιπωρίδης. Και όταν πάρει την μπάλα, δηλαδή πραγματικά είναι κίνδυνος θάνατος. Τρέχανε, παρά το ότι οι άνθρωποι ξέραν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα στο 4-2, και όταν γίνει και το 5-2, να τρέχουν, ρε παιδί. Ασταμάτητα. Δεν τον βλέπω λοιπόν, να μακροημερεύει τον Γκουαρδιόλα εκεί. Δεν τον βλέπω. Α, δεν νομίζω, και εκείνες είναι εντελώς τυποθετική. Δεν μου λέει συγγνώμη, γιατί δεν άκουσα. Ο Λουτσέσκου τι είπε. Πολλά είπε, ανάμεσα στα άλλα, ότι προσπάθησαν να καταστρέψουν τον ΠΑΟΚ από την Αθήνα. Δίκιο έχεις αυτό. Καλά, αυτό είναι γνωστό. Ναι, ναι. Απλά δεν καταλαβαίνω γιατί τώρα η συνέντευξη, δύο μέρες πριν το μάτς, τρεις πριν το μάτς του αιώνα. Τέλος πάντων. Οκ. Δεν αποφασίζουμε εμείς. Φιλιά, γεια σου Γιώργη μου. Θα πάω έτσι στο διάλειμμα. Η Σοφία αφιερώνει στο Ραντρούλι της που είναι τόσα χρόνια μαζί και έχουν επέτειο. Η εκπομπή έχει ποιότητα και επίπεδο. Και Ραμαζώτη. Όχι ό,τι. Μόνο Έρος Ραμαζώτη. Έτσι. Άλλο επίπεδο. Έτσι θα πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε γρήγορα. Ζουμου σου λέμε. Εδώ είμαστε. Κουρδισμένοι. Ζουμου σου λέμε. Και κάθε πίκρα και με. Όλο το μυαλό, όλο το είναι, όλο το μέσα μας και για την Τετάρτη. Όχι απλά σιγοκέ μια φλόγα. Έχεις αρρώσει τα πάντα. Όλο μας το μυαλό, όλη μας η έγνοια, όλη μας η θετική ενέργεια, η άβρα, πείτε την όπως θέλετε, στο μάτς της Τετάρτης. Θέλω να απαντήσω κάτι στον Παύλο, που μου έγραψε κάτι χθες στο inbox. Παοξής δεν είμαι, λέει. Σας ακούω που μιλάτε συνέχεια για την Τετάρτη, είμαι και εγώ στην παρέα, σας ακούω. Βεβαίως δεν μου είπε βέβαια τι ομάδα είναι, αλλά οκ. Τι θα γίνει, λέει, αν δεν περάσετε. Θα σου πω τι θα γίνει, φίλε, αν δεν περάσουμε. Αν δεν περάσουμε,
θα εξακολουθούμε να είμαστε το ίδιο εκεί για αυτό που αγαπάμε. Αν δεν περάσουμε, πιθανόν να αγαπάμε και να πονάμε περισσότερο τα 4 γράμματα. Αυτό στο οποίο έχουμε μιλήσει στα παιδιά μας, αυτό που τους μεταφέρουμε, αυτό που κουβαλάμε μέσα μας. Αν εσύ, για δεν μου γράψεις όμως τι ομάδα είσαι, αν εσύ περιμένεις να γίνεις περισσότερο Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός ή ΑΕΚ ή Άρης ή Ηρακλής ή ξέρω εγώ Καλαμαριά ή Πανιόνιος από μία πρόκριση στους ομίλους ή από ένα κύπελο ή από ένα πρωτάθλημα, τότε το έχεις δει λάθος το έργο, αδερφέ, διότι εγώ τα τελευταία χρόνια, πριν από τώρα τις επιτυχίες, πριν από τα double, αύξησα με ραγδαίους, με καταιγιστικούς ρυθμούς τον κόσμο μου, χωρίς να έχω πρωταθλήματα, χωρίς να έχω κύπελα, χωρίς να έχω αυτή τη χαρά. Τον αύξησα τον κόσμο μου μέσα από τον κόσμο, μέσα από τις αξίες, μέσα από τα πιστεύω, μέσα από την ιστορία αυτής της ομάδας. Αυτό έχω να σου απαντήσω, φίλε Παύλο, ή Παύλε, άμα θέλεις την κλίτικη. Τι θα γίνει, δηλαδή τι, αν δεν περάσει, εννοείται ότι θα χαλαστούμε, εννοείται ότι θα ξεκινήσει κουβέντα πάλι γιατί χάσαμε και τους βαθμούς στο πρωτάθλημα. Όλα αυτά, ναι, βεβαίως, ναι, αλλά τι, δεν θα είμαι πλέον δίπλα στην ομάδα, δεν θα αγαπάω τόσο πολύ όσο τώρα. Αυτό περιμένω να αγαπήσω τον ΠΑΟΚ, δηλαδή, μια πρόκριση στους ομίλους και που την είχα την πρόκριση και που δεν την είχα την πρόκριση άλλες χρονιές, τι, και που δεν είχα πάρει πρωταθλήματα ή κύπελα. Αγαπούσα λιγότερο, ήταν ο κόσμος μακριά από την ομάδα ή έβαζα από το υστέρημά του για να την κρατήσει ζωντανή. Ή τα πάντα εκεί δίπλα, σε συλλαλητήρια, στους δρόμους, σε βροχές, σε χιόνια, σε κρύα, σε Ελλάδα, σε Ευρώπη, άφησε απάτητη κάποια σπιδαμή της Ευρώπης στα μάτς και έκανε κερκίδες που χάζευαν οι Άγγλοι, οι Γερμανοί, οι Ισπανοί, οι Ιταλοί. Ήταν ή δεν ήταν εκεί? Γιατί, επειδή είχε πάει ο Μίλους Champions League? Ή επειδή είχε πάρει ένα πρωτάθλημα ή ένα κύπελο? Δεν το έχεις δει καλά το έργο. Και στο λέω έτσι με συμπάθεια, δεν έχω κανένα θέμα. Επειδή ξέρω, καταλαβαίνω τι κρύβεται πίσω από το ερώτημά σου. Τι, θα καταρρεύσει ο ΠΑΟΚ ή θα γυρίσει πίσω χρόνια? Άμα δεν περάσει στους ομίλους, θα περάσουμε λοιπόν. Θα μας βλέπεις στους ομίλους από την Τετάρτη το βράδυ. Και ας προσπάθησαν τα τελευταία χρόνια με Ταλιμπάν διαιτητές να με περνάνε πριονό κορδέλα για να μείνω απ' έξω. Γιατί σου λέει αυτός ο τρελός ο Πόντιος ξοδεύει πακτολούς τόσα χρόνια χωρίς να έχει πάει ο Μίλους. Τι θα γίνει άμα πάει και πάρει 25? Τι θα τα κάνει? Τι θα τα κάνει? Θα τα ρίξει και θα φέρει 2-3 πεκταράδες που θα είναι σαν αυτούς που δεν έχουμε δει ποτέ. Αλλά αυτό είναι που τους φοβίζει. Ο ΠΑΟΚ στους ομίλους του Champions League, ο ΠΑΟΚ στη Νέα Τούμπα, ο ΠΑΟΚ με συσπυρωμένο τον κόσμο του, ο ΠΑΟΚ όριμος, ο ΠΑΟΚ δυνατός, καθαρός. Αυτό είναι, καταλάβατε? Όσο ήμουν κομπάρζος ήταν μια χαρά. Τελειώσαν αυτά, πεθάναν. Πέρασαν ανεπιστρεπτοί. Ακούστε τους, σας το λέμε, ξέρουμε ότι μας ακούτε κάθε κουβέντα. Πάμε. Να πω λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, οι εκπληκτικές, υπέροχες, πεντανόστιμες δημιουργίες. Όλα στη σκάρα, όλα ζουμερά, εκλεκτά τα κρέατά του, με το χώρο δίπλα ο Δημήτρης, απλώθηκε ένα κουκλί το μαγαζί, ένα κόσμημα, με το χαμόγελο στα χείλη, όλα μανίσια, όλα γιατί είναι οικογένεια μέσα και σερβίρει τόσα χρόνια, στο κορυφαίο κατάστημα, κορυφαίο εστιατόριο για κρεατικά στην πόλη. Γι' αυτό όποιος πήγε, όπου αλλού και να πάει, κάνει τη σύγκριση και γυρίζει εκεί. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές λοιπόν, να μιλήσουμε, να πω ότι δίνουμε φούρνο μικροκυμάτων Whirlpool. Σήμερα μέχρι τις 10, ένας τυχερός γράφεται FM, αφήνεται κενό και το στέλνετε στο 54222, μόλις 62 λεπτουδάκια, τέτοια δώρα δίνουμε μέσα από την εκπομπή. Συνέχεια, πάμε γραμμές. 2310, μην παίρνετε 23, δεν το σηκώνει κανείς, κι ούτε άλλες ράτσες σκύλων, κανείς δεν το σηκώνει. 2310-287-888, πάμε. Ναι, γεια σας. Ομορφάντρα μου. Ω, καλώς τον καραμελοτράγουδο. Καλώς τον αδερφό μου. Καλώς τον. Δεν μπορώ να μην σε πάρω. Σε ακούω τώρα, είσαι συγκλονιστικός για αυτά που λες. Εμείς δεν γίναμε ΠΑΟΚ για τους τίτλους. Εμείς γίναμε ΠΑΟΚ από τις σφαλιάρες, από τις χαμένες πατρίδες, από τα δικοχαμένα αδέρφια μας.
Έτσι αυτό πρέπει να το καταλάβουν συμπολίτες, μητροπολίτες και αγιογδίτες. Λοιπόν, αυτό πρέπει να καταλάβουν ένα πράγμα όλοι τους και μόνοι μας. Το μίσος και η κακία που βγάζουν δεν πειράζει. Ανίποτο. Εμείς τους προσπερνάμε. Γουστάρουμε που δεν μας γουστάρουν. Έτσι ακριβώς. Θέλω να πω ότι κάποιοι εκεί πέρα μέσα, κάποια καραβλά αγόρια, δεν λέω ονόματα, πέρσι βγάλανε χτυκιό για να φύγει ο ΠΑΟΚ να πέσει η κατηγορία. Τώρα που αθωώσανε τον κατασυρωήν αθώο, κιχ δεν ακούγεται. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Μετά το ΚΑΣΕ. Δεν το βλέπω. Αλλά τώρα, τώρα που αθωώθηκε ο Ολυμπιακός Αναδημάτων, τώρα τρώνει το. Κατασυρωήν αθώος. Κατασυρωήν αθώος. Αθώος λοιπόν. Πάντα. Για το Τζίλο, για όλα. Λευκή περιστερά. Αγνή, άχραντη. Μόλις αρχίσει για τον ΠΑΟΚ, ναι, ναι, ναι. Έτσι. Χριστέ και Παναγία, κάνουμε το σταυρό μας. Έτσι είναι, έτσι είναι. Αυτά να τα βλέπουν λοιπόν, να τα βλέπουν κάποιοι οι οποίοι βγάζουν τέτοιο μένος και κάτι τέτοιο μίσος. Και τα άλλα εγώ που ακούω, όσον αφορά για τον Πόντιο, ο Πόντιος έχει αρχές και δεν το λέω. Και κάκαλα. Όχι, καλά την ξεκίνησε τη λέξη με τις αρχές. Και αρχείο εννοούμε που τα έχει. Και αρχείο. Αρχείο, όχι, αρχείο που τα έχει όλα. Τα έχει όλα στο αρχείο, δηλαδή κρατάει τα δημοσιογραφικά. Αρχείο που τα έχει όλα ίδια. Έτσι, αρχείο που τα έχει όλα ίδια. Τα ντοσιέ που είναι μέσα με όλα τις επιτυχίες, φωτογραφίες. Έγραφα. Όσο τον πολεμάτε, τόσο τον πορώνετε. Τώρα κάνουμε αρχή διαλόγου και είναι πολύ σημαντικό γιατί θα οδηγηθούμε σε ένα τέλος διαλόγου αφού κάναμε την αρχή. Έτσι. Το τέλος του διαλόγου θα είναι μάγκες. Αφήστε τα όλα, κοιτάξτε να περάσουμε στο Champions League και μετά ο Πόντιος ξέρει τι θα κάνει. Έτσι ακριβώς. Ξέρει τι θα κάνει. Έτσι ακριβώς. Και κάποια στιγμή μπορεί ο κατασυρωής. Α, καλά. Αυτός. Εγώ αυτό έχω να σας πω. Αυτό έχω να σας πω. Αυτό. Αυτό. Τσουτσουρώνει η τρίχα μας. Κωστή μου, πριν βάλεις αυτό, να βάλεις τον ύμνο του Παρίδη. Εδώ είναι. Έτοιμος. Η τρίχα του κάθε ΠΑΟΚ. Έτοιμος είμαι, έτοιμος, γρήγορα. Φιλιά! Αυτό, αγόρι μου, ΠΑΟΚάρα μου, γεια! Γεια σου Κωνσταντίνε! Αχ, βάλσαμο. Βάλσαμο. Πάμε, ναι, γεια σας. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλό στο στράτο. Καλό στο φίλο μου. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να σου πω, ξεκινώντας, θα ξεκινήσω από κριτική. Βεβαίως. Θα μου επιτρέψεις. Καλή μόνο. Θα πρέπει κάποια από τα παιδιά στον ΠΑΟΚ που ξεκινήσαν χθες βασική να αποκτήσουν νοοτροπία το Σάββατο, ναι. Ομάδας η οποία θέλει να πάρει το πρωτάθλημα. Ναι. Εντάξει. Με εμφανίσεις σαν αυτές του Βόλου δεν παίρνεις πρωτάθλημα. Ναι. Εντάξει. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το εμφυσίσουν οι τελευταίοι που απομείνανε της γενιάς των τριών double. Ο Βαρέλα, ο Κρέσπο, Πέλκας. Είναι κάποιοι παίχτες οι οποίοι ήταν και στα τελευταία τρία πρωταθλήματα. Είναι στη μετάβαση. Για μένα είναι τρία τα πρωταθλήματα, δεν είναι δύο. Ναι, εντάξει. Και αν εξαιρέσω το περσινό, και αν εξαιρέσω το περσινό που ο Ολυμπιακός εκτός από επιτροπές είχε και καλή ομάδα, εντάξει, στα υπόλοιπα τρία πρωταθλήματα η αντίπαλη μου ούτε περισσότερο βαθμούς μάζεψαν από μένα μες στο γήπεδο, ούτε δικιά. Σωστά. Γιατί σωστά. Όταν η βία είναι ήπια και παραδέχονται όλοι ότι κάποιους τους δίρανε, αλλά δεν τους δίρανε τόσο. Έλα μωρέ, λιγουλάκι ήταν. Ήταν ξυλάκι, δεν ήταν ξυλάρα. Ναι, δηλαδή φάγανε ξυλό, απλά όχι τόσο ήπιο. Πολύ για να τιμωρηθούν. Φίλε, το ήπια βία από μόνο του έχει μία γελιότητα, αλλά και μία δυστυχία μέσα για αυτό που ζούμε. Δύο λέξεις. Ήπια βία. Είναι πραγματικά να γελάς και να κλαις ταυτόχρονα, φίλε. Μία μέρα που θα έχει λίγο κενό, θέλω να κάνουμε μία εκπομπή για ζευγάρι λέξεων. Σύνθετες λέξεις. Όχι σύνθετες, ζευγάρι λέξεων που σου δίνουν, ρε παιδί μου, σε παραπέμπουν, λέξεις, θα λέω τη μία λέξη που σε παραπέμπει. Στην ξεφτύλα του ελληνικού ποδοσφαίρου και την κατάδια του ελληνικού κράτους. Θα λέω μία λέξη και ποια σας έρχεται μετά. Έτσι. Εγώ θα σου πω δύο. Ήπια βία, παράλυτη πόρτα. Αυτό φίλε, άλλο αυτό. Εντάξει. Μάλιστα. Εντάξει. Εγώ λέξεις. Τέσσερις λέξεις, μια ολόκληρη ιστορία. Έτσι ακριβώς.
Με κοινό παρονομαστή. 45 πρωταθλήματα. Κοινό παρονομαστή. 4 λέξεις, 45 έτσι. Πρωταθλήματα. Έτσι. Εντάξει, ήπια αδεία και παράλληλη πόρτα. Αυτά είναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Ναι. Ο Τσόλακ μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Όσο μπόρεσα να δω το μάτς, γιατί το έβλεπα online και δεν μπορούσα κόλλαγε, ρε παιδί μου, ναι. Είχα θέματα. Ήτανε πάρα πολύ κινητικός, ήτανε μέσα στις φάσεις, καθαρά θέμα ατυχίας που τα σκόραρε. Ναι, εντάξει, στον κεφαλιά μπορεί δηλαδή, να πάει λίγο πιο κάτω. Ρε φίλε, εντάξει, θα μπορούσε να μπουν άλλα, ναι. Δηλαδή δεν του κάτσε. Επίσης πολύ κακός η διοίκηση του ΠΑΟΚ, δεν έκανε εξώδικο στο διαιτητή, ο οποίος τόλμησε να κυρώσει πέναλτι το οποίο ναι. έπρεπε να κυρωθεί σωστά. Παρεπιπτόντως, γιατί... μου επιτρέψεις μισό δευτερόλεπτο, εμείς ναι. όταν λέμε VAR, VAR και όταν είναι εις βάρος μας η απόφαση. VAR, κάθε μέρα, ελάχιστα χιλιοστά, εις βάρος μας, μπράβο. Χιλιοστά, ελάχιστα χιλιοστά, offside, τέλος, πάμε παρακάτω. Θέλουμε καθαρό ποδόσφαιρο. Τι να κάνουμε. Εμείς τώρα δεν έπρεπε να κάνουμε εξώδικο στο γιατί να το έχουμε αυτόφορο. Βέβαια. Κανονικά φίλε. Λιθοβολισμό και τέτοια. Πίσα και πούπουλα. Μας χάλεσε. Εγώ θέλω να ρωτήσω. Στην ταινία που ανέβασε ο Ολυμπιακός σχετικά με την κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος, πόσοι από αυτοί είναι αφιερωμένοι στα εξώδικα του Κυρσάβα. Ναι. Ο οποίος μπορεί να έφυγε, έφυγε από τη ζωή, αλλά τουλάχιστον αυτά που γίνανε πέρσι θα πρέπει κάποιος να τα θυμάται. Γιατί εγώ δεν τα ξεχνάω, ξέρεις. Τι να ξεχνάς, εγώ είμαι καμία. Τι να ξεχνάς, ρε φίλε. Στημένο. Ο άνθρωπος μπορεί να ήταν παθιασμένος με την ομάδα του, να έκανε αυτό που νόμιζε αυτό σωστό, αλλά κάποια πράγματα, φίλε, έχουν γίνει λάθος. Το στημένο βέβαια, πρωτάθλημα, έτσι λέγανε. Το στημένο. Βέβαια. Από τον ΠΑΟΚ έχουμε αυτό το αστήρευτο ήθος να μην κυνηγάμε τελειωμένες υποθέσεις. Γιατί αν κυνηγούσαμε τελειωμένες υποθέσεις, η ομάδα πολλές φορές θα είχε κερδίσει και χρήματα. Γιατί κάποιοι φάγανε από τον ΠΑΟΚ λεφτά. Εντάξει, τέλος πάντων, πάμε στο τελευταίο. Πολλά μαζί λες και είναι τεράστια πολλά θέματα. Μαζί, ναι. Πολλά μαζί, αλλά ναι. ξέρεις κάτι, όταν τα αφήνεις κοστί και μαζεύονται. Καμία σιωπή. Καμία σιωπή. Στο τέλος, τα τρία πρωταθλήματα θα μπορούσαν να είναι 18. Ναι. Καταλαβες, αυτό είναι το θέμα. Έγινε μπορεί, στράτο μου. Μπορεί ναι. ΠΑΟΚ να μην γίναμε για τους τίτλους, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνουμε ΠΑΟΚ και από τους τίτλους. Και όταν τους αξίζουμε να μπορούμε να τους παίρνουμε, να μας αφήνουν. Έτσι. Και όταν είμαστε και πιο τυχεροί, ρε φίλε, γιατί αυτό... μπορεί να μην τους αξίζουμε, σωστό, αλλά σωστό. Μπορεί να τους πάρουμε στην τύχη. Σωστό. Γιατί γίνεται. Και ποτέ δεν έγινε μέσα. Αυτό, λοιπόν, φίλε. Ποτέ. Ναι. Πρόκριση την Τετάρτη, η ομάδα μπορεί, οι παίχτες αυτοί μπορούν. Είμαστε καλύτερη ομάδα από αυτούς. Θέλουμε σκόρ ειδικών συνθήκων όμως μετά την ήττα, έτσι όπως τα καταφέραμε στο πρώτο παιχνίδι. Αλλά εγώ πιστεύω στην ομάδα. Ό,τι και να γίνει όμως, είμαστε όλοι ΠΑΟΚ και η ομάδα έχει στόχους μέχρι το τέλος ναι. της σεζόν. Απλά το να μπούμε στους ομίλους του Champions League και κλείνω, εκτός από το ότι μας λύνει το πρόβλημα του Financial Fair Play, μία και διαπαντός, μας δημιουργεί και μία αύξηση στην τιμή των παιχτών μας. Όλα, όλα. Υπεραξία λέγεται αυτό που λες, στράτο μου, υπεραξία. Στο χρηματιστήριο οι μετοχές τους εκτοξεύονται. Έτσι. Χαιρετώ. Φιλιά, πάμε παρακάτω. Γεια σας. Εδώ πέσαμε, πάμε εδώ. Ναι. Ναι. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Καλημέρα, Μούσα. Ω, καλώς το Μούσα. Παρεπιπτόντως το γράψανε λάθος το όνομα στην φανέλα, ρε παιδιά. Κάτι τέτοιο διάβασα, ναι, κάτι τέτοιο. Δηλαδή... Ρε φίλε. Να μην το ματιάξουν τον άνθρωπο, ρε φίλε. Γι' αυτό, σταματήστε λίγο, φτάνει. Τέλος πάντων. Για πάμε. Πάντως αυτό που έλεγες, Κωστή, προηγουμένως με το φίλο για το πέναλτι, με το που βλέπουμε το πέναλτι και βλέπουμε το replay, ήμασταν, βλέπουμε το μάτι σε μια καφετέρια, σχεδόν η μισή από αυτούς που το βλέπαμε λέγαμε ότι θα κυρωθεί το πέναλτι. Ναι. Εντάξει, δεν περιμέναμε δηλαδή, δεν λέγαμε α, okay, γιατί είναι αυτό ακριβώς που είπες προηγουμένως. Δεν περιμένουμε εμείς να μας δώσουν κάτι που δεν είναι. Θυμάστε πέρσι, Μούσα, με την Ξάνθη εντός έδρας που ακυρώθηκαν τρεις φάσεις με το VAR. Τέσσερις, πέντε, λοιπόν, έξι. Εμείς λοιπόν λέμε VAR παντού, όχι VAR όπου μας βολεύει. Εγώ τους έχασα τους δύο βαθμούς. Αν δεν υπήρχε VAR, πες μου εσύ τώρα αν αυτά τα λίγα χιλιοστά θα υπήρχε ποτέ περίπτωση. Πέναλτι, γκολ, 0-1, άλλο match. Όμως θέλω VAR παντού. Φυσικά. Δεν ζητάμε προνομιακή μεταχείριση. Αυτά που κοροϊδεύουμε αλλού και κοροϊδεύαμε, δεν τα θέλουμε εμείς, ρε παιδί. Πώς το λένε. Και δεν είναι κανένας πάνω από το κεφάλι του διαιτητή όταν πάει στο VAR να τον λέει φύγε, δεν έχει. Έλα, άστο, έλεος. Έλεος, φύγε,
Bullying. Bullying. Δεν έχει δουλειά. Δεν έχει. Έτσι. Πάντως αυτό που λέω με τον Τζόλακ, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και κυρίως αυτό το κοντρόλ, ρε φίλε, στη φάση του offside penalty. Ακριβώς. Το είδες, από το πλάι του έχει την μπάλα. Είδες πώς τη φέρνει. Μπροστά στα πόδια έτσι, του. Έτσι. Θα κλείσει πολλά σπίτια. Να ξέρετε. Αυτό που διάβασα κάποια στιγμή και το είδα ότι μοιάζει πολύ με Πρίγιοβιτς και με Άκπομπ. Θα συμφωνήσω με αυτό που το έγραψε. Ναι. Γιατί και ο Πρίγιο είχε τεχνική κατάρτιση καταπληκτική. Ο Άκπομπ δεν καταλάβαινε τίποτα. Ναι. Οπότε ο τύπος είναι αυτό. Και λίγο υπομονή με τα παιδιά που μπήκαν πρώτα. Εντάξει παιδιά, ούτε καν. Δηλαδή ματάκι, χορταράκι, αλλά αφήστε λίγο ακόμα καλά-καλά. Δηλαδή. Εγώ θα λέω και θα ξαναλέω. Θυμηθείτε τον Κρέσπο της πρώτης χρονιάς. Θυμηθείτε τον Βαρέλα της πρώτης χρονιάς. Θυμηθείτε αυτά τα πράγματα που δεν μπορούσαμε. Τρέμαν τα μάτια, τα πόδια μας και τα χέρια μας όταν πιάναν την μπάλα στα πόδια τους. Δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί τόσο καιρό. Αυτοί θα χρειαστούν ένα χρόνο. Πολύ πιο γρήγορα όχι θα μπουν. Θα χρειαστούν, το νόημα. Αλλά πρέπει να θυμηθούμε την κατάσταση. Φυσικά. Εννοείται. Λίγο παιδιά, μην πέσουμε κατευθείαν επάνω. Δηλαδή, μην πέσουμε να τους φάμε. Μισό, αφήστε τους λίγο να αναπνεύσουν. Αφήστε τους και θα δούμε πράγματα. Το πιστεύω. Ο Νινούα που βγάζει την κάθε της στον Τζόλα. Μια χαρά, φίλε. Και ο Νινούα. Έδειξε στοιχεία εξαιρετικά. Έχει. Απλά δεν μπορεί τώρα στο πρώτο παιχνίδι λοιπόν, να λες γιατί. Αφήστε λίγο. Και τον Ινούα και τον Ουαγκέ και τον Περέιρα. Αφήστε τους λίγο να αναπνεύσουν. Καλά-καλά. Δηλαδή. Αφήστε λίγο. Εντάξει. Δεν ξέρει ο ούτε το Τζόλακ. Ούτε ο Τζόλακ είναι η τελειωτική εικόνα είναι αυτή που είδαμε. Περίμενε. Έχει ακόμα ψωμάκι. Φυσικά και δεν είναι. Πολύ καλά έκανε ο Φερέιρα που τους άφησε όλους έξω. Δεν με ενδιαφέρει. Αυτούς τους δύο πόντους και τους άλλους δύο που έχασα θα τους βρω κάπου αλλού. Μέσα έξω με τον Ολυμπιακό, λέω εγώ. Ναι, γιατί όχι. Έγινε! Έγινε Μούσα! Καλημέρα, σε χαιρετώ! Ζούμου σου, αδερφέ. Πάμε εδώ. Ναι, γεια σας. Γεια σου, Κωστή. Καλώς στο Στελάρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς στην πόλη του 19. Κωστή, κάτσε λίγο να δω λίγο κάτι. Κάτσε λίγο να δω λίγο κάτι. Γεια σας. Ναι. Καλημέρα. Περίμενε, έχω. Θουβού, έχω Στέλιο. Ναι, γεια σας. Ναι. Ναι, έχω Τάσο. Άντε ρε παιδιά, καλημέρα. Έχω Τάσο, πω, καλή τετράδα είναι αυτή, ναι. Να δω τον τέταρτο. Ναι. Όχι. Έλα. Μπορμπόκι. Έλα ρε Μπορμπόκι. Εξαιρετική τετράδα, παιδιά. Λοιπόν, σας βάζω πάλι πίσω για να μιλήσει ο πρώτος. Έλα, παιδιά, λίγο υπομονή και θα μιλήσουμε όλοι. Έλα, Στελάρα. Ναι. Μόνο μια ερώτηση, αν μπορείς να με βοηθήσεις και δεν ασχοληθώ άλλο με το θέμα. Ναι. Τη συνέντευξη του Λουτσέσκου την έκανε το Open ή κάποιο άλλο μέσα και έκανε αναμετάδοση το Open. Το Open. Ο χρόνος, και εγώ θα συμφωνήσω, είναι πάρα πολύ ύποπτος και το θεωρώ στα όρια του τρυπήματος. Μπορούσε να γίνει την άλλη εβδομάδα και να το ρωτήσουν και να πει ό,τι θέλει για αυτά που είπε. Δεν τον άκουσα από τα σχόλια που κάνει στο αδειόφωνο. Εντάξει, δεν μπορώ να άκουσα πω. Μόνο τη μίληση, να πάρει το βιβλίο. Να σου πω, συμφωνώ μαζί στον χρόνο, αλλά δεν θα πω τρύπημα. Θα πω ότι ήταν ατυχής η επιλογή να βγει τώρα. Δεν μπορώ να σκεφτώ. Γιατί θα δημιουργήσει προβλήματα ενώ ξεπέρασε από ένα σημαντικό παιχνίδι με αυτή την άποψη. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι το έκαναν επίτηδες για να βλάψουν τον ΠΑΟΚ. Όμως πιο πολύ νομίζω ότι δεν. Ήταν ατυχής η επιλογή τώρα. Δεν είναι τώρα, είναι λάθος να βγει τώρα. Εγώ πιστεύω, φίλε, σε αυτούς τους Αθηναίους δεν πιστεύω τίποτα στην τύχη. Τέλος πάντων, και δεν ξέρω να ασχολούμαι με αυτό. Ας ασχοληθούν οι άλλοι. Εχθές τα παιδιά βγάλανε το Μάκη το Μανάβη το μεσημέρι. Όταν είχα μια συνέντευξη 45 λεπτά, τα είπε όλα ο Μάκαρος. Ναι, πολύ χαίρομαι. Είναι η ψυχή του συνδέσμου. Αυτούς πρέπει να βγάζετε πριν από τους αγώνες. Φυσικά. Να μεταδώσουν την άβρα του νικητή και στους παίκτες και παντού και αισιοδοξία στον κόσμο και απ' όλα. Φυσικά, έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Ο στρατηγός κάθε του κουβέντα τη μετράμε, την σεβόμαστε. Καταρχήν απολαμβάνεις να τον ακούς. Και βλέπετε ότι ό,τι είπε για τα μάτς τα ευρωπαϊκά, για το πρωτάθλημα, για τον προπονητή, ό,τι είπε έχει πέσει μέσα. Τόσα χρόνια, φίλε, στην Κερκίδα. Εγώ θα κάνω μια πρόταση στο Μάκη το Μανάβη να βγάλει ένα ηχογραφημένο CD με όλες τις αυτές ανέκδοτες ιστορίες με την ιστορία του ΠΑΟΚ. Αυτό το CD να πουληθεί και ο ίδιος να πει που θέλει να διατεθούν τα χρήματα σε παιδιά με ειδικές ανάγκες, σε κάποια ευρήματα, οτιδήποτε και θα κάνει πάταγο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το αγοράσει κανένας παοξής αυτό, να έχει το Μανάβη στο σπίτι του και να έχει όλες αυτές τις ιστορίες, όλη αυτή τη ζωντανή ιστορία του ΠΑΟΚ.
όχι βιβλίο, ναι, τη φωνή του Μάκη. Ναι. Ναι. Θα είναι ένα κοιμήλιο για κάθε παοξή. Για κάθε παοξή. Πρίκα. Να μαθαίνει πρίκα πώς μεγάλωσε αυτός ο σύλλογος, γιατί άτομα σαν το Μάκη δώσαν όλη τους τη ζωή. Και μπράβο στον πρόεδρο που ανταπέδωσε αυτό το καλό που τον το έκανε. Ξέρει. Και αναγνωρίζει. Το ξέρει. Ξέρει γιατί όλη του η ζωή είναι ο ΠΑΟΚ. Και εμείς όλοι μας η ζωή, αλλά όχι στα επίπεδα του Μάκη. Ναι, έτσι είναι ακριβώς. Εγώ άμα θα κουκλάρω 10 λέξεις όταν θα μπω στο ίντερνετ, οι 9 είναι ΠΑΟΚ. Φυσικά, έτσι είναι. Έτσι είναι ακριβώς όπως το λες. Όπως το λες. Και είναι με τεράστια τιμή για μας που μας ακούει και βγαίνει στην εκπομπή και μας συμβουλεύει. Και συζητάμε. Πριν από όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και έδωσε την άβρα του. Εννοείται. Το περιμένω Τετάρτη πρωί να ξαναβγεί σε σένα. Να είσαι βέβαιος. Ναι. Να είσαι Τετάρτη βέβαιος. Πρωί να ξαναβγεί και θα πω μόνο ένα πράγμα για το παιχνίδι για το Σάββατο, Κωστή. Ο Εσίτη είναι πιο βαρύ κορμί, είναι για παιχνίδια που παίζει άμυνα. Για παιχνίδια που παίζει επίθεση. Ναι. Ας βάλει και το Τσιγκάνα, αφού έβαλε τόσο, βάλει και ένα πιτσιρικά ακόμα, ναι, να είναι πιο ευκύλητος, πιο γρήγορος. Δεν το έχει αυτό. Να παίζει την μπάλα κάτω πιο γρήγορα. Δεν το έχει, δεν το έχει. Έγινε στελάρα. Όχι, είναι για άλλα παιχνίδια. Για άλλα μάτς, ναι. Έτσι, έγινε. Τα λέμε Κωστή, σε χαιρετώ, θα τα πούμε. Πάμε εδώ, γεια σας. Ναι. Καλημέρα σε όλα τα ζουμουσάκια. Καλώς το Θουβού. Ναι, 2014 με τη μακρόχρονη ιστορία. Έτσι, έτσι. Καλώς το παιδί. Να μην ξεχνιόμαστε. Να, έτσι και 2-3 ερωτήματα, γιατί δεν ξέρω καιρό να ακούσαμε να τα λέτε. Είναι το τζίλο ρε παιδιά και μερικούς ακόμα. Τι να έχουμε να... Έτσι, ναι. Κάθε μέρα θα ρωτάμε. Ναι, να έχουμε να λέμε. Γιατί μόνο για φιλολογική κουβέντα είναι αυτά. Ναι. Από εκεί και πέρα τζιζ. Λοιπόν, σε αυτό που έλεγε ο Στελάρος, ο προηγούμενος φίλος, να συμπληρώσω ότι ας μην ξεχνάμε και τον Καντουρί το πρώτο 3,5 χρόνων. Άργησε έτσι πολύ. Ο Καντουρί που βλέπετε άργησε, τώρα, κανένα δύο τραυματισμοί, λίγο να προσαρμοστεί. Λάθος θέση. Λίγο λάθος θέση. Εδώ ο Κωστή και ο Μαουρίσιο, δύο τραυματισμοί και άργησε πολύ κι αυτός. Ναι, ναι. Δηλαδή... Γι' αυτό λέμε, όταν λέμε ματάκι χορταράκι, παιδιά, ναι, ματάκι, δεν σημαίνει χορταράκι, από το πρώτο, ναι, 90 λεπτό. Να δώσουμε λίγο χρόνο στους καινούριους να προσαρμοστούν στα συστήματα, στη ζωή, στους συμπαίκτες τους. Δεν είναι έτσι πρέπει εύκολο πράγμα. Να περίμενε. Εμπιστευόμαστε. Λίγο εμπιστοσύνη. Τους επιτελείς της ομάδος. Έτσι. Δηλαδή, όταν παίρνουν κάποιον παίχτη. Τον έχουν δει αυτοί, να... αυτοί τον έχουν δει άλλο. Ο Ρέμπε, αυτοί... ο Ρέμπε, τον Τσόλακ και τον Ουάγκε. Ουαγκέτο, τους έχει δει. Έτσι, εμείς δεν τον είχαμε. Το ΣΒΑΠ δεν τον είχαμε δει το ΣΒΑΠ. Μόνο άμα παρακολουθήσα αυστριακό πρόγραμμα. Πώς σου φαίνεται σε ένα ΣΒΑΠ, ας πούμε. Γιατί εγώ λέω ότι βρήκαμε μια χαφάρα που και τρεξίματα έχει και κάθετες έχει. Έτσι και προσωπικότητα έχει. Λέω τώρα, παράδειγμα. Έτσι, και νομίζω έχει. Το ίδιο θα και γίνει με τον. Και δεν τον είδαμε σε όλο το, το ακριβώς, μεγαλείο τέλο πάντων. Ακριβώς. Αλλά εγώ θέλω να πω το εξής. Ναι. Ότι όπως είναι ένα ποδοσφαιριστής. Ή το Ζίβκοβιτς, οποίος... έτσι, ο το Ζίβκοβιτς, συγγνώμη, έψαχνα τώρα, έτσι, ο Ζίβκοβιτς. Καλά λέει, αν είναι λέει τόσο καλός, γιατί τον αφήνει η Μπενφίκα. Τι λέτε ρε παιδιά, τι νοοτροπία, τι σκεπτικό είναι αυτό. Τι σκεπτικό είναι αυτό, δηλαδή, τι κακομοιριά πολλές φορές βγάζουν κάποιοι. Εντάξει, τώρα, πρέπει τώρα, να τον πληρώσει, δηλαδή 5 εκατομμύρια τον παίχτη, ή αυτό μου τον πλήρωσε με τον Χατσερίδη, ξέρω εγώ, ή τον Βέρμπλουμ, τι μου έδωσε. Από εκεί κρίνουμε έναν παίχτη. Πόσα πήραμε τον Λίνο, ας πούμε. Το Λίνο πόσα πληρώσαμε, ή για το Μάτος, το κορυφαίο δεξί μπακ στην ιστορία του συλλόγου. Ή το Λίνο που μαζί με τον Ιωσιφίδη ήταν ο κορυφαίος αριστερός οπισθοφύλακας ever. Μαζί με τον Ιωσιφίδη, το ξαναλέω. Ναι. Τα στελέχη αυτά, τεχνικοί διευθυντές, προπονητές κλπ, όπως και οι ποδοσφαιριστές, κάνουν καριέρα. Σε έναν ποδοσφαιριστή, για να κάνει καριέρα πρέπει να φανεί στο γήπεδο. Ναι. Έναν τεχνικό διευθυντή, οι επιτυχίες του είναι οι ποδοσφαιριστές που φέρνει. Φυσικά. Και που πουλάει και αγοράζει. Και δηλαδή που, πρέπει και να δίνουμε και σε αυτούς, ναι, ναι, λίγο χρόνο να μπορέσουν, βέβαια, να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Βέβαια. Και λάθη θα κάνουν, έτσι. Αλλά δεν πες να τους φάμε. Τώρα όσον αφορά το μάτι του Σαββάτου, Κωστή, για μένα και με τον Ατρόμητο και με το προχθεσινό, εντάξει, ήθελα να κερδίσουμε, έτσι. Φυσικά. Αλλά νομίζω ότι έτσι πως ήρθαν τα πράγματα τώρα, με τα δύο ταχύ, ότι θα είναι εντελώς αφυπνισμένοι. Ήταν που ήταν το μυαλό τους στο μάτι της Τετάρτης, γιατί ό,τι και να λέμε, είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι αυτή τη στιγμή, έτσι μέχρι το επόμενο. Ακριβώς. Το μυαλό του ποδοσφαιριστών ήταν εκεί. Όλων μας. Αυτό όλων, που έχει σημασία, ναι, ναι, είναι να συγκεντρωθούμε όλοι εκεί. Να τα αφήσουμε όλα προς το παρόν. Όλα.
δεν πρέπει τώρα ούτε γκρίνιας. Τίποτα. Έτσι μπήκα δηλαδή σήμερα. Και καλόπιστη κριτική. Και καλόπιστη, παιδιά. Και καλόπιστη δεν είναι κριτική. Δεν είναι η ώρα τώρα. Δεν είναι η ώρα. Ναι, πρέπει να αρκεστεί σε δύο κουβέντες. Έτσι. Ότι παιδιά, έτσι. Ξέρω να πάρουμε κάποιο παίξιμο μπροστά. Ή αυτό ή εκείνο και τέλος. Τέλος. Αυτό λέω εγώ. Ούτε υπεκφεύγουμε, ούτε αποφεύγουμε κάτι. Δεν υπεκφεύγουμε. Τόσα χρόνια δεν το κάνουμε τώρα. Ακριβώς. Ούτε ωραιοποιούμε. Το λέμε για τους καινούργιους που έχουν την παρέα μας. Γυναίκα έρχονται καινούργιοι. Γιώργο, ήταν, που τον εννοώ, μην ξέρουν. Ναι, εντάξει, ακριβώς. Εγώ καινούργιος. Είμαι στην πρωινή ζωή. Όλοι μας. Λοιπόν, εντάξει. Μεσημεριανό, τέλος. Τέλος, φίλε. Τέλος. Και τι έγινε, την παίρνει πριν βγει όμω. Τετάρτη θα είμαι κανονικά pre-game. 8-10. Ναι, 2 ώρες εδώ. Δεν θα σε ακούσω, Κωστή. Δεν θα σε ακούσω, γιατί που σ' άκουσα δεν μου πήγε καλό. Γιατί, λοιπόν, γιατί. Γιατί χάσαμε. πήραμε Μπεσίκτα, πήραμε Μπενφίκα και έξω που παίξαμε μια χαρά. Δεν σ' άκουσα. Περάσουμε, ρε. Δεν σ' άκουσα. Εσύ δεν μ' άκουσα. Αυτά να σ' άκουσα. Μην με ακούσει τότε. Γι' αυτό λέω, δεν θα σε ακούσω τώρα. Θα πάει γούρι. Μην χαλάμε τα γούρια. Πάντως το είπα και την άλλη φορά. Θα τα πούμε και ξανά, δεν έχω άγχος για το μάτς. Ναι. Δεν με τρομάζει. Εγώ ξέρω. Έχω. Εγώ δεν έχω. Γεια, φιλιά, γεια σου το βού, γεια. Εγώ έχω άγχος. Έχω, τι να σου πω, τι δεν έχω, έχω. Ναι, γεια σας. Άντε ρε Κωστή. Έλα ρε Τάσε, έλα αγοράκι μου, έλα αδερφέ μου, έλα. Πάμε. Λοιπόν... Δεν κάνω διάλειμμα, όπως είδατε, το πάμε μόνο κουπανιά. Ναι. Σίγουρα το αποτέλεσμα που ήρθε το Σάββατο. Εννοείται ότι δεν ευχαρίστησε κανέναν, δεν χάρηκε κανέναν. Εννοείται. Αυτά παιδιά τα ξαναδεί. Μην νομίζει κάποιος ή κάποιος ότι επειδή στην όποια κριτική είμαστε λίγο πιο light ή ακριβώς. Ίσως είμαστε ακριβώς. Πιο συγκαταβατικοί σε κάποια ότι, πράγματα. Ότι συνεπικουρούμε είμαστε πρόβατα ή δεν στεναχωριόμαστε ή μας διακατέχει κανένας νεοπλουτισμός όσον αφορά τον ΠΑΟΚ και άλλες τέτοιες μπούρδες οι οποίες πηγάζουν μέσα από, και απορρέουν από απόψεις ορισμένων ραδιοφωνικών μαϊντανών. Όχι μόνο αυτό, αλλά και με κάτι ψεύτικα προφίλ που μπαίνεις να δεις τι είναι αυτός που γράφει αυτό και έχει κάτι πουλιά, να πούμε κάτι δάση, κάτι καράβια και κάτι τέτοια, έτσι. Ναι. Λοιπόν. Και κάτι πελεκάνους να συνουσιάζονται. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, και όλοι αυτοί λοιπόν ξαφνικά έχουν άποψη για τον ΠΑΟΚ και εμείς τέλος πάντων που όσο μπορεί ο καθένας από το δικό του μετερίζει από τη δική του πλευρά δίνει αυτό που μπορεί και αυτό που δεν μπορεί. Λοιπόν, επειδή έχει κάποια άποψη πιο light, είναι πρόβατο, είναι ξέρω εγώ φιλοδιοικητικός. Ακριβώς. Και εμείς πάω και ήμασταν ξέρω εγώ και στα δύσκολα και φέρτε μας τον παλιό μας τον πάω πίσω που κέρδισε τον Ολυμπιακό αλλά είχαν την Παναχαϊκή. Τάσο μου, μία κουβέντα. Κανένας από τη μάζα, κανένας από τους οπαδούς. Δεν έχει δικαίωμα να κρίνει το πόσο ΠΑΟΚ είναι ο άλλος. Τι είναι αυτός που παίρνει το μέτρο και μετράει. Ότι ο ίδιος δηλαδή είναι πιο πολύ ή πιο μάγκας ή διαφορετικός και ο άλλος είναι λιγότερο. Ο καθένας έτσι, αντιλαμβάνεται με το δικό του τρόπο τα πράγματα. Είναι υγεία να έχουμε διαφορετικές απόψεις και διαφωνίες. Είναι υγεία να κοντραριζόμαστε μεταξύ μας. Αλλά όλο αυτό μέχρι μία γραμμή. Δηλαδή μέχρι τη γραμμή που λέει εσωστρέφεια. Σκοτωμός μεταξύ μας, να τρώμε τις σάρκες μας. Λε παιδιά, το καταλαβαίνετε. Για μία φανέλα μπλε που είναι η φανέλα αυτή. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν βλέπουν μερικοί που όρμησαν κατευθείαν να την πέσουν στους όποιους υπεύθυνους ή γενικότερα να βγάλουν ακριβώς. Την όποια χωρί. Εμένα φίλε αυτό μου φαίνεται ύποπτο αυτό. Δηλαδή έχει να κάνει η παρουσίαση αυτή της φανέλας με ακροδεξιά ή με φουγιστικά στοιχεία. Βγάζει αυτά τα κολλήματα στο 2020. Ρε, παιδιά, τι κολλήματα είναι πια αυτά ρε, που διακατεχούν τον σημαία, κόσμο. Η ελληνική σημαία ρε παιδιά και ο εθνικός ύμνος και ξαφνικά τι είμαστε. Είμαστε φασίστες ας πούμε ή είμαστε ακροδεξιοί ή είμαστε δεν ξέρω εγώ εθνικιστές. Ντροπή ρε παιδιά. Πώς βολιάζονται αυτά τα μυαλά με τέτοιες απόψεις. Πραγματικά δηλαδή, βγήκε κανένας και σε είπε κάτι το οτιδήποτε ξαφνικά υπάρχει κόσμος και στο κάτω-κάτω είναι αρέσει. Μια φανέλα επαιτειακή. Μην την αγοράζεις φίλα μα δεν σ' αρέσει. Μην την αγοράζεις και φίλε μου, εσύ που ανεξηγήθηκες, είναι και η τέταρτη φανέλα στη σειρά. Έχει άλλες τρεις φανέλες να επιλέξεις. Ακριβώς. Ούτε τα σημαίνει του επειδή... Όταν λέμε ότι... Όταν λέμε θέλουμε να ανέβουμε επίπεδο, να αλλάξουμε επίπεδο, να κινηθούμε σε ευρωπαϊκά πρότυπα, στα πλαίσια που κινούνται και οι μεγάλες ομάδες, τουλάχιστον οι ομάδες που είναι σε ένα ακόμα πιο ανώτερο επίπεδο, στα πλαίσια του marketing, λοιπόν, όλες οι ομάδες κάνουν και αλλαγές, κρατώντας φυσικά. Τη βασική τους φανέλα με αυτή που έχουν καθιερωθεί. Και από εκεί και πέρα, δεύτερες, τρίτες, τέταρτες, πέμπτες,
παίζουν και με τα χρώματα, παίζουν και με το design, παίζουν με πολλά πράγματα. Ας ξεκολλήσουν κάποια μυαλά πλέον. Ας ξεκολλήσουν κάποια μυαλά, ας καταλάβουν ότι δυστυχώς ή ευτυχώς, τουλάχιστον στην παρούσα φάση και λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, ειδικά εντός χώρας, πολλές φορές δεν μπορείς να πετύχεις ταυτόχρονα δύο και τρεις στόχους. Πρόπερσι όλος ο οργανισμός έριξε το βάρος στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Φέτος με τις ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορφώθηκαν λόγω του κορονοϊού, είδαμε ότι μας έκατσε η μπήλια έτσι όπως μας έκατσε, ρε παιδί μου, και με τη δική μας προσπάθεια, και τώρα φτάνουμε ένα βήμα πριν και καλός ή κακός το βάρος πέφτει στην έξοδο στο Champions League. Στους ομίλους. Στην παρούσα φάση. Όμιλοι οι οποίοι θα αλλάξουν επίπεδο πάρα πολύ την ομάδα. Για πάντα. Για πάντα. Ας το καταλάβουν αυτό και μεταδαρθούν και χρονιές που θα μπορείς ταυτόχρονα να μην έχεις απώλειες και να είσαι και ξανά στους ομίλους. Έγινε τάση. Πότε δηλαδή ο Πάοξ στη σύγχρονη ιστορία του και πριν κατάφερνε αυτά τα πράγματα που έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια. Μήπως κάτι εγώ δεν θυμάμαι καλά δηλαδή. Μια χαρά τα θυμάσαι. Μια χαρά τα θυμάσαι. Έγινε τάση. Ας ξεκολλήσουν μερικά μυαλά. Δεν είναι μόνο γκρίνια, μύρλα και αυτά. Λέγανε κάποιοι ο Σαβίδης σας κοροϊδεύει. Ρε φίλε, εδώ μιλάμε κατάφερες το πιο ασύλληπτο ρεκόρ της ιστορίας του και της ιστορίας του ελληνικού οργανώματος. Και ακόμα εγώ θα κάτσω να ακούω απόψεις ότι με κοροϊδεύει και Γιωργάκης και μπαμπά κάτι βλακίες τώρα. Και όταν δεν τους βγαίνουν τα γράμματα μετά έτσι έχουμε χαζοκαλάκια και πούν, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Έτσι τους λένε να πούν, αυτό κάνουν φίλε. Όπου μπορούν να δημιουργήσουν διάσπαση. Να δημιουργήσουν διχόνοια, να μας βάλουν μεταξύ μας, να τρογόμαστε. Έχει αλλάξει ο κόσμος όμως, έχει γνώση του τι γίνεται. Εγώ δεν λέω όλα τέλεια. Κριτική, σκληρή βεβαίως εκεί που πρέπει, διαφωνία ναι, αλλά όχι εσωστρέφεια και να γυρίσει ο ΠΑΟΚ πίσω σε εποχές που σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Βγαίνανε 20 δημοσιογράφοι. Βγαίνουν δημοσιογράφοι με την περίφημη πολυδιοκτησία, την μπούρδα της 20ετίας, να μην πω και παραπάνω, που κατάρρευσε σαν χάρτινος πύργος όλη αυτή η σκευωρία. Και πείσανε κόσμο ότι ναι, μάλλον τελικά έχουμε κάνει τη βλακία και κάναμε τη στραβή. Ρε φίλε, δεν είναι δυνατόν να ακούγονται στα ραδιόφωνα αυτά τα πράγματα. Όπως βγήκε και ο άλλος ο δικηγόρος και είπε ότι ήταν ξεκάθαρο ότι υπήρχε επιρροή από τον ΠΑΟΚ και ακόμα δεν έχει κουνηθεί φίλο εναντίον του. Ακριβώς. Έγινε Τάσο, σε χαιρετώ. Δεν είναι δυνατόν και κλείνω Κωστή και sorry για την κατάρρευση του. Και δεν είναι δυνατόν να σε έχει πείσει δημοσιογράφος του συστήματος για το οτιδήποτε, άνθρωπος ο οποίος έπεισε τον κόσμο για τα μνημόνια, ότι τελικά φταίει. Δεν φταίνε αυτοί που έχουν πάρει κάτι εκατομμύρια ευρώ στις τσέπες τους από το κρατικό χρήμα, αλλά φταίει ο καημένος ο κουλουρτζής που δεν κόβει αποδείξεις. Αυτό φίλε. Αυτό. Άλλος που πουλάει σαλέπια και καλαμπόκια. Αυτοί που βουλιάξαν την οικονομία και όχι τα λαμόγια όλα που τρέφονται με το κρατικό χρήμα. Και αυτοί σε πείσανε και για το Σαβίν και για τον ΠΑΟ. Όποιους πείσανε δηλαδή. Έτσι. Έγινε Τάσο, σε ευχαριστώ. Να σε καλά, μέρα, να σε καλά. Πάμε εδώ. Και συγγνώμη που περιμένατε, ναι. Έλα, έλα και συγγνώμη που περίμενες φίλε μου, έλα. Δεν πειράζει Κωστή. Έλα. Ακόμα ένα τέταρτο και θα τελείωνες και θα πηγαίναμε και στο στην επόμενη εκπομπή. Έλα ρε Μπορμπόκι, έλα. Στέφανος, έτσι, όχι Βασίλης. 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 Μπορμπόκης, ε. Ναι. Λέω από τους δύο, ποιο προτιμούσες λέω. Αυτό είναι ένα Βασίλη. Μηδέν θα μου πεις. Έλα. Για πες. Για πες λοιπόν αδερφέ, για πες. Λοιπόν, εγώ θα πω για το Σαββατοκύριακο παιχνίδι. Ναι. Ότι μπορούσε να το πάρει το παιχνίδι. Ναι. Και να κάνει μετά τις αλλαγές. Ναι, δεν διαφωνώ. Ήμουνα με κάτι αντιπάοκ ναι. στο καφενείο. Ναι. Και χαρήκαν με το 0-0. Α, εντάξει, ας χαρούν. Ας με δουν ναι. Τετάρτη που θα μπω ο Μίλους. Έτσι κι αλλιώς. Ακριβώς. Και δεν χρειάζεται μύρλα από τον κόσμο. Τελείως. Γιατί πολύ μικρό. Ναι. Δεν χρειάζεται. Είμαστε ΠΑΟΚ. Υποστηρίζουμε τον ΠΑΟΚ. Έτσι κι αλλιώς. Και για τις νίκες και για τις ήττες. Φυσικά. Πιο πολύ στις άσχημες. Ναι. Γι' αυτό γίναμε ΠΑΟΚ. Εμένα ο νονός μου είναι από το Λαγκαδά. Ναι. Το πρώτο πράγμα που είπε πρώτα είπε ΠΑΟΚ και μετά το όνομα. Τέλος πάντων. Έτσι. Και όλα να μας πάνε καλά. Δεν έχουμε λίγο αισιοδοξία. Θα έχουμε, φυσικά. Όλος ο οργανισμός ζει και αναπνέει και είναι αισιόδοξος για την Τετάρτη, αδερφέ μου. Μπορμπόκι. Ναι. Έτσι θα γίνει. Έτσι πρέπει. Έτσι. Ο κόσμος μόνο να μην έχει το κεφάλι, όχι κάτω, αλλά να έχει το κεφάλι του τον ΠΑΟΚ μόνο. Τίποτα άλλο. Φυσικά. Αυτή είναι η έγνοια μας. Αυτή. Έτσι πιστεύω.
Αυτά. Να σε καλά. Σε χαιρετώ. Πήρα και τηλέφωνο εκεί που μου είπες. Ναι. Και έγινε ένα μπέρδεμα. Ναι. Θα σε πάρω κάποια άλλη στιγμή να σου πω. Να με πάρεις. Αύριο να μου πεις. Μετά από την εκπομπή. Αύριο. Αύριο, ναι. Αύριο, 10 και 5. 10 και 5 αύριο. Εντάξει. Καλώς. Έγινε. Σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Πάμε εδώ. Γεια σας. Ναι. Καλά, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Αλώς τον. Ποιο είναι το παιδί. Εσύ. Να, το παιδί. Γιατί δεν παίζεις στην ΚΑΠΑ 75, δεν παίζεις. ΚΑΠΑ 13. Μην το πεις. Με υπονόμενα θα το έλεγες φυσικά. Έτοιμος ήμουν. Έτοιμος, γι' αυτό σε πρόλαβα. Ναι, λοιπόν, την Τετάρτη το πρωί ώρα 7 θα σε στείλουν στα αστέρια, ε. Εκεί θα είμαι κάτω. Κανονικά, εννοείται ρε φίλε. Βέβαια. Δεν χαλάνε αυτά. Απλά δεν τα λέμε. Το δωράκι σου με αγάπη ήρθε. Να το ξέρεις. Αγόρι μου. Λοιπόν, καλά είναι δυνατόν να είναι ΠΑΟΚ αυτοί που βλέπαν το Σάββατο και βρίζανε μπροστά σε μένα προσωπικά και ξέρουν ποιος είμαι εγώ να βρίζουν τον προπονητή και τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Δεν χρειάζεται να δεν χρειάζεται. Αυτοί. Μην γυρίσεις. Ποια ομάδα έπαιζε ρε Κωστή το Σάββατο? Ποια ομάδα? Ο ΠΑΟΚ δεν έπαιζε? Είσαι ΠΑΟΚ και βρίζεις τον ΠΑΟΚ? Εντάξει. Τελείωσε τώρα. Είναι δυνατόν ακόμα Παύλε να βρίζουν μου. Τον Μπέλκα που έχασε το πέναλτι με τη Ρωσία? Είναι δυνατόν? Για όνομα του Θεού ρε παιδιά, για λιγάκι κάτι στα αυγά σας. Ορισμένοι ακούτε, ξέρω εγώ. Είσαστε λιγάκι ντροπαλούδι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Άντε, δεν τα λέει και ο Τρέγιας ντροπαλούδι, δεν σάρμα είναι μία. Λοιπόν, το πρωί εκεί θα κάνουμε το χουλιάμα μας. Ό,τι γουστάρεις. Πήγα, τι να κάνω ρε φίλε. Ό,τι γουστάρεις. Είσαι πολύ, αυτός πως το λένε, το Ρούσα, το είδες εχθές. Πώς πάντα μου στέλνουν μηνύματα με το που παίζει στα κανάλια κατευθείαν. Το δεύτερο είχα το πετσέ του και έβρε το τραπέζι μου άγγελο. Κανονικά. Κανονικά. Λοιπόν, και εγώ θα σε ένα μήνυμα, αλλά λέω δεν μπορεί κάποιος άλλος να την ειδοποιήσει να το δει. Μου. Λοιπόν, εμείς μαζί για μια ζωή πιστήν πάω. Φιλιά, γεια σου Συντριβανίση. Φιλιά, φιλιά. Πάμε εδώ. Πέσαμε εδώ. Διά, αυτοί οι τέσσερις που είναι μέσα. Γεια σας. Ωα, ναι, εδώ. Ναι. Καλημέρα. Γεια σας. Πέσαμε. Πάμε εδώ. Ναι, καλημέρα. Έλα, μ' ακούς Κωστή. Καλώς τον. Έλα, Βασίλη μου. Τρεις έριξες. Λοιπόν... τρεις ξανά τώρα. Παιδιά, μην καλείτε άλλο. Αυτοί οι τέσσερις που είναι μέσα. Πέντε τώρα. Αυτές οι πέντε γραμμές και τέλος. Για πες, έλα, Βασιλάκη. Άλλο ένα παιχνίδι του ΠΑΟΚ πέρασε στην ιστορία το Σάββατο. Σίγουρα μας στεναχώρησε. Φυσικά εμένα δεν με προβλημάτισε. Το λέω ειλικρινά, δεν με προβλημάτισε. Ναι. Απλά με στεναχώρησε. Ναι. Πάμε τώρα για το παιχνίδι της Τετάρτης. Πραγματικά το παιχνίδι της Τετάρτης έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι ένα παιχνίδι που ζούμε και αναπνέουμε όλοι μας, αν και ίσως συγκλίστηκαν μερικοί, εν πάση περιπτώσει θα τους περάσει. Λοιπόν, παιδιά, αφήστε τη μύρλα. Ο ΠΑΟΚ έχει αλλάξει σελίδα, έχει προχωρήσει μπροστά, έχει φέρει τίτλους, έχει φέρει πρωταθλήματα. Λοιπόν, και δεν χρειάζεται δεν χρειάζονται μεγάλες απαιτήσεις από το λαό προς τον πρόεδρο και γενικά προς όλη την ΠΑΕ. Θέλω να πω το εξής. Είμαστε μεγάλη ομάδα και δεν χρειάζεται να το διαλαλούμε, απλά πρέπει να το πιστεύουμε μέσα μας. Κωστή μου, όμως αυτό το Σαββατοκύριακο είχα μια, πώς να σου πω, δεν το περίμενα από το Open. Αυτό το τρύπημα που έγινε μέσα από το Open, λυπάμαι πολύ. Ήταν τόσο ύπουλη, τόσο βαθιά αυτή τη χρονική στιγμή με το Ρασβάν. Λοιπόν, παιδιά, θυμηθείτε, αυτοί είναι οι κάτω, προσπαθούν με παντίους τρόπους να μας τρυπήσουν. Ναι. Εντάξει, δεν συμφωνώ με τον όρο, αλλά το ότι δεν έπρεπε τώρα να βγει, δεν μπορώ εγώ να σκεφτώ ότι έγινε επί τούτου και με δόλο. Δεν θέλω, όχι μάλλον, δεν το ξέρω, αλλά δεν μπορώ να το πω. Κωστή μου, δεν ήθελα τώρα να βγει αυτή η συνέντευξη. Απλά, έτσι, μπρα, ούτε απλά και δεν είναι τώρα τις παρούσεις, δηλαδή, μένα... τρεις μέρες πριν το μάτς της πεντηκονταετίας, να μου βγάλει τον προπονητή να μου λέει τα δικά του. Αυτό που με παράτησε. Αυτό το κανάλι το οποίο θεωρείται του Σαββίδη. Όχι, θεωρείται. Είναι, απλά δεν παρεμβαίνει ο Σαββίδης να πει βάλε αυτό στο πρόγραμμα ή βάλε εκείνο. Έχει βάλει ανθρώπους οι οποίοι είναι αρχισυντάκτες, οι οποίοι βγάζουν το πρόγραμμα κτλ. Αυτός που διευθύνει αυτό το πρόγραμμα του Open, λυπάμαι που το λέω, έχει τέτοια μεγάλη αντιπαοξίδικη για μένα.
που χρησιμοποίησε και το τελευταίο του μέσο, το Ρασβάν. Και να ξεκαθαρίσουμε κάτι, Βασίλη. Η μορφή δεν πήγαινε ούτε στο Γρηγόρη τον Ατρίδη που έκανε τη συνέντευξη, έτσι. Αυτό την έκανε τη συνέντευξη. Το παιδί είναι επιτυχία, όχι. Θα μπορούσε να του πει, ωραία, μπράβο, κύριε Ατρίδη, κάνατε τη συνέντευξη. Ναι, αυτό θα παίξει μετά από το μάτς Τετάρτης. Την άλλη εβδομάδα. Έτσι. Για το συντονιστή της εκπομπής. Ναι. Δεν υπάρχει μορφή στο παιδί, δηλαδή. Στην ιεραρχία, αυτοί ακολουθούν με αυτούς τους ανθρώπους. Όρχοι συντάκτης. Όρχοι συντάκτης, αυτοί που αποφασίζουν. Δεν επιλέγει να κάνει τις παρουσιάσεις αυτές, αλλά η χρονική στιγμή αυτή εμένα με τρομάζει. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να θυμάσαι κάτι και κλείνω. Τα κάστρα πέφτουν πάντοτε από μέσα και όχι από έξω. Γιατί έξω ξέρεις να τους αντιμετωπίσεις. Λοιπόν, θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου με θετική αύρα προς όλα τα ζουμουσάκια στην ασπρόμαυρη κλινική αυτή τη στιγμή μας ακούει ο φίλος μας ο Κούλης και να είσαι πάντα καλά γαμαρί μου. Γεια σου Βασίλη μου, γεια. Πάμε εδώ. Γεια σας. Ναι. Ποιος. Αυτός, 1-0. Αλλά στο Δημόπουλο. Άντε επιτέλους να χωρέσουν και οι μεσημεριανοί μέσα. Θα μας τριμώξεις τώρα όλες τις ώρες σε 2 ώρες. Εντάξει, τι θα βρούμε άκρη. Κάθε μέρα εδώ θα είμαστε. Κάθε μέρα. Έλα Δημητράκη μου. Σ' ακούω. Λοιπόν, θέλω να καλωσορίσω ένα ζουμουσάκι καινούριο στην παρέα. Δεν πρόλαβε σήμερα να πάρει. Το Γιάννη 1001, έτσι. 1001, αυτό θα το παρατσούκλε. Ναι. Τέλεια. Ναι, Γιάννης 1001. Τον καλωσορίζουμε. Καλό λοιπόν. Ζουμουσάκι. Στην παρέα μας κι αυτόν. Ωραία. Τον είπα για σας. Λοιπόν, τώρα εγώ θα ξαναπάρω μετά το παιχνίδι της Τετάρτης. Ωραία. Όπως αγαπάς και όπως θέλεις. Όπως κάθε φορά. Όπως αγαπάς. Δεν χαλάμε τα γούρια. Η σειρά θα πάει έτσι. Σκηνή κορδόνι. Έτσι. Άντε. Γεια χαρά, παιδιά. Γεια σου, Μητράκη. Γεια, φιλιά. Πάμε εδώ. Γεια σας. Ναι. Ρε μάλια. Εσύ κλείνεις. Εσύ. Παύλε, δώσε λίγο από το 1 μέχρι το 61 ένα νουμεράκι να δώσω το φούρνο. Είμαι κι εγώ μέσα. Όχι βέβαια. 988. Γιατί να σου δώσω νούμερο, ρε. Ωραία. Είμαι ρουφιάνος, είμαι για να σου δώσω. Θέλεις να μην μου δώσεις. Να σκεφτώ εγώ ένα. Λοιπόν. Έλα. Το 47. Το 47. Έβαλε γκολ παρεμπιπτόντος ο Τσούμπα. Και μπράβο του το παλικάρι. Το που λένε, μεγάλο που λένε, τεράστιο που λένε. Όσοι πέρασαν, παρακολουθούμε μετά. Έχουν αφήσει ένα κομμάτι τους εδώ και εμείς τους παρακολουθούμε με αγάπη. Μετά από αυτό που έκανε, γιατί είδα ένα κομμάτι της συνέντευξης του Ρουμάνου αρχιτέκτονα που το λέγει ο Ραγκάτσης, τρομάρα του. Λοιπόν, ναι, τέλος πάντων. Μετά από αυτό που έκανε, που η ομάδα ήταν στο αεροδρόμιο, έπαιρνε κάρτες επιβίβασης και αυτός σηκώθηκε. Ασυγχώρητος. Και εξαγόρασε. Και εξαγόρασε την παρουσία του εδώ. Την ρήτρα του. Τη ρήτρα του. Α, τη ρήτρα, ναι. Σωστό. Ναι. Έτσι. Εγώ δεν το θέλω ούτε απόξω από την Τούμπα να περάσει. Ναι. Να μην νομίζουν ορισμένοι φίλοι τον κύριο Σαββίδη ότι είναι βλάκας. Δεν υπάρχει δισεκατομμυριούχος βλάκας. Ξέρει πάρα πολύ και μάλιστα, καλά τι κάνει. Και μάλιστα πόντιος. Ξέρει πάρα πολύ καλά τι κάνει. Και όλο αυτό που γίνεται κάτω έχουν γνώση οι φύλακες. Ξέρει τι πρέπει να κάνει. Τα πάντα. Να μην ξεχνάμε ότι το κοινό που έχει να κερδίσει δεν είναι της Θεσσαλονίκης, είναι της Αθήνας. Τα δικά τους τα αυτάκια πρέπει να χαϊδέψει λίγο για να κάνει, αλλά για αυτή είναι η διαφορά, ότι εμείς είμαστε του μεροκάμματος και εκείνος είναι δισεκατομμυρίουχος. Τέλος πάντων. Κλείνω με αυτό. Εγώ κλείνω εγώ με αυτό. Το νου σας ρε μάλια. Το νου σας καλά ρε μάλια. Να είμαστε εξηγημένοι. Ναι. Θα κλείσω. Ναι. Μια κουβέντα και θα κλείσω. Ναι. Λοιπόν, αφήστε ομάδα και προπονητή στην ησυχία του. Είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο. Έτσι. Ναι. Μπήκε, έβαλε μέσα 8 παίκτες για να τους προστατεύσει. Έβαλε μέσα μερικούς, όχι για να πάρει το παιχνίδι, για να έχουν αγωνιστικό ρυθμό. Και πολύ καλά έκανε και δεν βάλαν τα πόδια της. Αλλά δεν άκουσα έναν να λέει για το πέναλτι. Θα μου πείτε ποιο πέναλτι.
του Τσόλακ. Εκείνο καλώς έκανε και το έδωσε με το ΒΑΡ στο τέτοιο. Ναι. Εγώ λέω για το πέναλτι τη σκαριά που έφαγε ο Δημητράκης ο Φέλκας. Α, ναι. Ναι. Α, ναι. Εκείνο γιατί κανένας δεν μίλησε. Ούτε το ΒΑΡ μίλησε, ούτε κανένας άλλος. Γιατί έχει φάει μια σκαριά ο Δημητράκης ο Πέλκας. Γενικά ήταν σκληροί οι παίκτες του Βόλου, Παύλε. Γενικά έπαιξαν πολύ σκληρά εκεί σε φάσεις. Εκεί τρώει σκαριά και είναι πέναλτι. Αλλά εκεί δεν μίλησε κανένας. Ναι. Δεν ξέρω αν το είπανε στην τηλεόραση. Γιατί δεν βλέπω τηλεόραση. Την τηλεόραση την έχω για να βλέπω καμία ταινία και εκείνες που είναι αποθηκευμένες στο στικάκι μου. Παύλε. Όταν βάζει διαφημίσεις, ναι, βάζω. Ναι. Παύλε μου. Κλείνουμε τη φωνή. Δευτέρα. Τρίτη. Άμπρα. Αυτό. Την Πέμπτη. Αυτό. Την Πέμπτη. Δεν μπορεί να μην βγω γιατί. Τι να βγεις. Επειδή θα πάω μέχρι την Πέμπτη. Φίλε, αργά, θα φέρω πετρέλαιο να κάψω την κονσόλα. Απλά. Λοιπόν, την Πέμπτη που θα βγω. Θα βγω για. Την Παρασκευή μάλλον. Θα βγω για να κράξω. Την Πέμπτη την Παρασκευή. Την Παρασκευή. Πέμπτη μπορεί να μην βγω σου λέω, γιατί εντάξει. Τώρα εγώ θα πάω μέχρι τα ξημερώματα. Γιατί μόνο εσύ. Αλλά την Παρασκευή ό,τι θα βγω για να κράξω. Ό,τι θες. Και θες. Θα κράξω πολλούς. Ό,τι γουστάρεις. Έτσι. Έγινε Παύλε. Λοιπόν, σε φιλώ, σε χαιρετώ. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Λοιπόν, το 47. Το 47 είναι ο Τάκης Μη. Δεν μου έχει επίθετο. 69-44. 6-2-1, 6-21, τα άλλα τρία δεν τα βλέπω. Φούρνο μικροκυμάτων, θα βγούμε να σε πάρουμε τηλέφωνο. Άλλον έναν έχω να δώσω αύριο. Whirlpool, φούρνος μικροκυμάτων υπέροχος. Τελειώσαμε, φεύγω. Θυμίζω ότι στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, σε υπαίθριους χώρους, με πολλές εκπλήξεις, με πολλά δώρα, με πολλά μπόνους για εσάς που κάνετε πρώτη φορά εγγραφή. Η απόλυτη διασκέδαση εδώ στην πόλη μας, Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Και φυσικά, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, υπέροχα πεντανόστιμα, εκλεκτά όλα, ζουμερά κρέατα, να γλύφετε τα δαχτυλάκια σας, ζαλίζετε το εγκέφαλος, με άπλατα τραπέζια, με χώρους απόστασης όπως έχει πάρει και το δίπλα χώρο Δημήτρης πλέον. Και περνάτε υπέροχα εκεί σε ένα κουκλίστικο μέρος. 705-750 τη Λιβεριά. Φεύγω, έρχεται ψυχιατρίο. Bye, 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 bye.